Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή στο Επίκεντρο βρίσκεται εκτάκτως κοντά σας σε μια περίοδο που, παρότι θερινή, υπάρχει έξαρση στην πολιτικο-οικονομική επικαιρότητα, σε ένα καλοκαίρι που δεν θυμίζει τίποτα από τα προ-κρίσεως και που οι εξελίξεις είναι συνεχείς και στο θέμα της υπερφορολόγησης, στο θέμα της ύφεσης, της αυτοτροφοδοτούμενης και ανατροφοδοτούμενης λόγω των μνημονίων ύφεσης, της ανεργίας, του κλεισίματος των καταστημάτων, της αδυναμίας των επαγγελματιών να ανταπεξέλθουν σε αυτήν τη δυσβάσταχτη φορολογία, αλλά και των καταναλωτών σε αυτήν την απαράδεκτη μείωση των εισοδημάτων με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Όλες οι συνέπειες λοιπόν αυτές που ζούμε καταλήγουν στην ίδια αιτία, στα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις που αναγκάστηκε η χώρα μας να υπογράψει από το 2010. Στην εκπομπή αυτή λοιπόν θα πάμε στην αρχή του κακού. Θα πάμε στο 2010, τότε που υπογράφτηκε το πρώτο μνημόνιο, περίοδο για την οποία έχουν γραφτεί πολλά και υπάρχουν μάλιστα και εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις. Προσφάτως, ο τότε πρόεδρος Ανδρέας Γεωργίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής παραπέμπεται εκ νέου σε δίκη για κακούργημα αλλίωσης των στοιχείων, κάτι το οποίο πολλοί υποστηρίζουν και θα υποστηρίξουν προφανώς και στα δικαστήρια ότι μας οδήγησε στο πρώτο μνημόνιο και στην δανειακή σύμβαση η οποία ήταν η προϋπόθεση για να υπάρξουν τα μέτρα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Λογοθέτη, ο οποίος είναι πρώην αντιπρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, βίωσε μαζί με τον κύριο Γεωργίου όλα αυτά τα περιστατικά, αντιτάχθηκε σε αυτό που, όπως γράφεται και όπως θα ακουστεί και στα δικαστήρια, έκανε ο κύριος Γεωργίου, αντιτάχθηκε ο κύριος Λογοθέτης μαζί με την κυρία Ζωή Γεωργαντά, η οποία είναι γνωστή στο Πανελλήνιο πλέον, και ο οποίος έζησε από μέσα όλα αυτά τα περιστατικά και θα μας τα εξηγήσει. Ο οποίος είναι και στατιστικολόγος και φυσικά είναι εδώ κοντά μας και τον ευχαριστούμε που μας έκανε την τιμή να είναι στην εκπομπή στο Επίκεντρο. Κύριε Λογοθέτη, γεια σας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να ξεκινήσουμε από την περίοδο εκείνη που τα μνημόνια μπήκαν στη ζωή μας. Πολλοί είπανε ότι οφείλονται οι εγγενείς αδυναμίες ή υπαρκτές της ελληνικής οικονομίας, ο υπερδανισμός που είχαμε μέχρι τότε κάνει ως χώρα, που είχαμε δομήσει, ένα παραγωγικό μοντέλο κρατικό δίαιτο, μια δημόσια διοίκηση ανεπαρκέστατη, όλα αυτά είναι υπαρκτά. Αλλά τελικά με αυτά που σήμερα, και όχι μόνο σήμερα, και εδώ τα τελευταία χρόνια λέγονται με επιχειρήματα και αποτυπώνονται, μπορούμε να συμπεράνουμε ενδεχομένως ότι δεν ήταν αυτός ο βασικός λόγος που μπήκαμε στα μνημόνια. Υπήρξαν οι παθογένειες 40 ετών της οικονομίας και απλά κάποιοι βασίστηκαν σε αυτές ως πρόσχημα προκειμένου η χώρα μας να μπει σε μια άλλη φάση της ιστορίας της, η οποία περιλαμβάνει την υποδούλωσή της, την απαξίωση της εθνικής της κυριαρχίας, την μείωση, την απομείωση της εθνικής της κυριαρχίας, για να είμαστε πιο ακριβείς, και την εξαθλίωση της κοινωνίας. Ποια είναι η δική σας άποψη γι' αυτό? Είναι γεγονός ότι χρειαζόταν η χώρα μας μια δημοσιονομική προσαρμογή, όπως τα λέμε, την εποχή εκείνη. Και όταν λέω εποχή εκείνη, το 2009, την εποχή που άλλαξε η κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ. Τον Οκτώβριο, 4 Οκτωβρίου του 2009, υπενθυμίζω ότι έγιναν εκλογές και έλαβε την εξουσία το ΠΑΣΟΚ. Με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου. Γιώργο Παπανδρέου. Είναι γεγονός ότι χρειαζόμασταν εκείνη την εποχή μια δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά θα μπορούσε να γίνει αυτό με ήπιο τρόπο. Όχι βία όπως έγινε μέσω των μνημονίων, μέσω της κρίσης που τα μνημόνια προκάλεσαν,
Με αποτέλεσμα αυτά που αναφέρατε, υπερφορολόγηση, ύφεση, ανεργία, κλείσιμο καταστημάτων, αυτοκτονίες, το ξεχάσατε αυτό. Είναι γεγονός ότι αυτά ήταν αποτέλεσμα της βίαιης προσαρμογής που σε κάποιο βαθμό χρειαζόμασταν, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Ναι, καθώς είχαμε ελλείμματα. Είχαμε ελλείμματα. Αλλά μην ξεχνάτε, από ό,τι όμως λέτε κι εσείς, ναι, και το έχετε δηλώσει και σε άλλες συνεντεύξεις σας, δεν ήταν στο ύψος του 15,5% όχι. που μας ανάγκασε να μην μπορούμε να δανειστούμε και να αναγκαστικά να πρέπει να χρειαζόμαστε μια δανειακή σύμβαση γιατί δεν μπορούσαμε να βγούμε στις αγορές. Το πιο σημαντικό είναι ότι είχαμε ένα έλλειμμα εκείνη την εποχή, το οποίο αντιστοιχούσε σε κάποια, ένα δίκτυο, spreads τα λένε στην αγορά, τα οποία υποτίθεται ότι εκπροσωπούν το επιτόκιο με το οποίο δανειζόμαστε από την ανοιχτή αγορά. Και πάνω είναι το επιπλέον περιθώριο επιτοκίου σε σχέση με αυτό που δανείστηκε η Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος. 0,1% ήταν της Γερμανίας. Τα spread στην εποχή, ας πούμε, Οκτώβριος του 2009, ήταν 140 μονάδες βάσης. Αν αυτό περίπου το διαιρέσετε με 100, έτσι να το διασυνδέσουμε με το λεγόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα, μας δίνει 1,4. Συν 0,1 το λεγόμενο Euribor, δηλαδή είναι αυτό που δανείζεται η Γερμανία, την εποχή εκείνη μπορούσαμε να δανειστούμε με 1,5% από την ανοιχτή αγορά. Αυτό που έγινε. Μιλάμε για το τέλος του 2010. Περίπου. Το τελευταίο τρίμηνο. Για τις αρχές του 2010, όχι το τέλος. Όχι το 10, του 9. Το δηλαδή, τέλος του 9 και το τέλος του 9 μπορούσαμε να δανειζόμαστε με 1,5%. Μέσα σε 6 μήνες, το δημοσιονομικό έλλειμμα που είναι ένας δείκτης που εκφράζει, αν θέλετε, την οικονομική αξιοπιστία μιας χώρας, είναι αυτό που οδηγεί κατά κάποιο τρόπο σε υψηλά spreads, δηλαδή υψηλό επιτόκιο για να δανειστούμε, ή χαμηλά spreads, αντίστροφα. Όταν είναι υψηλό το έλλειμμα, αυτός ο δείκτης του ελλείμματος, δανειζόμαστε με πολύ μεγάλο επιτόκιο. Και όταν φτάνουν τα spreads, τα λεγόμενα, δηλαδή το ισοδύναμο του επιτοκίου, πάνω από 400 μονάδες βάσης, τότε είναι πολύ δύσκολο να δανειστεί κανείς, διότι είναι πολύ δύσκολο να αποπληρώσει το δάνειο με τέτοια επιτόκια. Μιλάμε για 4% και πάνω. 400 μονάδες βάσης, περίπου 4% και πάνω. Έφτασε μέσα σε 6 μήνες το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας από το 6% που ήταν η εκτίμηση, τονίζω τη λέξη γιατί θα χρησιμοποιηθεί αργότερα, η εκτίμηση της παλιάς στατιστικής υπηρεσίας με το όνομα Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, ΕΣΥΕ ας τη λέμε, έφτασε το Μάιο του 2010, περίπου 6 μήνες μετά, Μάρτιο-Μάιο του 2010, αν θυμάστε, ήταν τότε που μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο. Στο πρώτο μνημόνιο. Στο επίπεδο του 13,6%. Από το 6% στο 13,6%. Αντιστοίχως τα spreads από 140 μονάδες βάσης που ήταν τον, ας πούμε, Οκτώβριο του 2009, τον Μάιο του 2010 είχαν φτάσει στις 900 και πάνω μονάδες βάσης. Άρα δεν ήταν δυνατόν η χώρα μας να συνεχίσει να δανείζεται από τις αγορές. Με επιτόκιο 8,5%. 8,5% και πάνω. Και παραπάνω. Οπότε καταλήξαμε στο δανεισμό μέσω του Μνημονίου, δηλαδή στη Δανειακή Σύμβαση που μας επευλήθη, θα έλεγα, των υστέρων αυτό καταλαβαίνουμε, διότι μας επευλήθη αυτή η τιμή του ελλείμματος. Δεν ήταν η σωστή, έτσι πιστεύουμε εμείς. Και η οποία Δανειακή Σύμβαση, να συμπληρώσω εγώ, ότι δεν πέρασε ποτέ από τη Βουλή. Δεν όχι, τα μόνο μέτρα με δύο πέρασαν υπογραφές. Από τη Βουλή, αλλά όχι η υπογραφή. Όχι η Δανειακή Είχε Σύμβαση. Είχε δοθεί εξιοδότηση σε δύο άτομα να υπογράψουν για αυτό το πράγμα. Από τους αρμόδιους υπουργούς. Και ακούμε μάλιστα ότι πολλοί βουλευτές που το ψήφισαν δεν το διάβασαν καν. Η τότε κυβέρνηση του Παπανδρέου είπε ότι μόλις ανέλαβε ανακάλυψε ότι το έλλειμμα δεν ήταν 6%, ήταν πολύ περισσότερο. Βέβαια, ο Προβόπουλος, ο τότε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, είχε ενημερώσει και τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Κώστα Καραμαλή λίγο πριν τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009, ότι αν δεν πάρθουν μέτρα μέχρι το τέλος του 2009, του ίδιου έτους δηλαδή,
το έλλειμμα θα πιάσει ακόμα και διψήφιο ποσοστό. Αυτό το είπε και στον Γιώργο Παπανδρέου και στον Κώστα Καραμαλή. Και το ίδιο είχαν διαμηνήσει και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την ελληνική κυβέρνηση. Πολύ σωστά. Και πριν τις εκλογές. Η κυβέρνηση όμως του Παπανδρέου όταν ανέλαβε, είδαμε ότι δεν έκανε καμία προσπάθεια να συμμαζέψει τα πράγματα και να πάρει. Έκανε το ακριβώς αντίθετο. Μπορείτε να μας πείτε. Βεβαίως. Αν διαβάσει κανείς ένα βιβλίο που εκδόθηκε από τον κύριο Παπαθανασίου με τη γλώσσα των αριθμών. Εκεί σε κάθε λεπτομέρεια υπάρχουν οι, ας το πούμε σε εισαγωγικά, αλχημίες, τουλάχιστον κατά τη γνώμη του κ. Παπαθανασίου, που έγιναν ώστε να διπλασιαστεί το έλλειμμα μέσα σε 3 μήνες. Δηλαδή από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το τέλος του έτους να έχει γίνει 12% από 6% που ήταν. Αυτό λίγο μια παρένθεση να ανοίξω, τι είναι το έλλειμμα που λέμε τώρα συνεχώς. Το έλλειμμα σε ευρώ είναι η διαφορά, είναι αυτό το χρέος που δημιουργήθηκε μέσα σε ένα έτος. Αν δηλαδή το 2009, τον Δεκέμβριο, 31 Δεκεμβρίου του 2009, μετρούσαμε το συσσωρευμένο χρέος της χώρας μας και επίσης το μετρούσαμε και τον Δεκέμβριο του 2008, η διαφορά μεταξύ των δύο αριθμών είναι είτε έλλειμμα είτε πλεώνασμα, διότι αν βρίσκαμε ότι ξεχρεώσαμε ένα ποσό μέσα στο 2009 θα είχαμε πλεώνασμα. Η διαφορά θα ήταν αρνητική κατά κάποιο τρόπο. Αλγεβρικά μιλάμε τώρα. Δηλαδή ένα ποσό τέλος του 2009 μείον το ποσό, το συσσωρευμένο χρέος στο τέλος του 2008. Αν αυτό είναι αρνητικό σημαίνει πλεώνασμα. Έχουμε ξεπληρώσει ένα μέρος του χρέους. Αλλά αν είναι θετικό, δηλαδή η διαφορά είναι θετική, σημαίνει ότι έχουμε έλλειμμα. Σε ευρώ. Αν αυτό το διαιρέσουμε με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, δηλαδή ο πλούτος της χώρας, και μπορώ να εξηγήσω τι είναι αυτό και τι ανεβάζει και τι κατεβάζει το ΑΕΠ το λεγόμενο, ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αν διαιρέσουμε βγαίνει ένα ποσοστό ως προς το ΑΕΠ, δηλαδή το έλλειμμα της χώρας στο 2009, αν πούμε ότι ως εκτίμηση τον Οκτώβριο ήταν 6%, σημαίνει ότι είναι το έλλειμμα σε σύγκριση με το ΑΕΠ, δηλαδή σε ευρώ το έλλειμμα, αλλά μέχρι τότε, αλλά σε σύγκριση με το ΑΕΠ της χώρας. Είχαμε περίπου εκτίμηση, μιλώ για εκτίμηση, 6% τον Οκτώβριο του 2009. Γίνονται 2 εκτιμήσεις για το έλλειμμα, και όταν λέω εκτίμηση, είναι πρόβλεψη ουσιαστικά το τι θα καταλήξει στο τέλος του χρόνου. Γίνονται 2 εκτιμήσεις, μία στον Μάρτιο, Απρίλιο περίπου, Απρίλιο του έτους αυτού και ένα τον Οκτώβριο. Αλλά γίνεται άλλη μια τρίτη εκτίμηση πάλι, δηλώνω και σημειώνω πάλι την λέξη εκτίμηση, τον Απρίλιο του επόμενου χρόνου. Είναι πολύ πιο σωστό σαν εκτίμηση από ό,τι οι προηγούμενες 2 εκτιμήσεις. Γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία, αλλά μαζεύονται αυτά τα στοιχεία μέχρι να φτάσει ο Οκτώβριος του επόμενου έτους και να υπολογιστεί πλέον πλήρως το επίσημο. Δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε για την τότε περίοδο, η εκτίμηση του 2009, η πιο ακριβής, θα ήταν τον Απρίλιο του 2010. Όχι, τον Οκτώβριο του 2010 είναι η πιο ακριβής εκτίμηση και πλέον επισημοποίηση του τελικού που δημοσιεύεται ελλείμματος μιας χώρας και δημοσιεύεται επισήμως από την Eurostat, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία των στατιστικών της Ευρώπης, αλλά για κάθε χώρα το δημοσιεύει επισήμως. Αλλά εμείς στέλνουμε τα στοιχεία, διαβιβάζουμε αυτό το ποσοστό, είτε είναι έλλειμμα είτε πλεώνασμα, και αυτό δημοσιεύεται από την Eurostat επισήμως. Ας γυρίσω λίγο στον Απρίλιο του 2010. Αν ακούσει κανείς ξανά την εξαγγελία του κύριου Παπανδρέου στο Καστελόριζο, η πρώτη του φράση, μπορεί να το κατεβάσετε από το Google ξανά, το βιντεάκι, με την εξαγγελία του κύριου Παπανδρέου όταν μας ανακοινώνει την είσοδό μας στο πρώτο μνημόνιο. Η πρώτη του φράση είναι ότι πρόσφατα δημοσιεύθηκε το έλλειμμα του 2009 και συνεχίζει λέγοντας πόσο ψηλό είναι και πώς αναγκαζόμαστε να πάμε πλέον σε μια δανειακή σύμβαση μέσω του μνημονίου του λεγόμενου που είναι γνωστό με την Τρόικα. Καταγράφει ως αιτία υπαγωγή στο μνημόνιο την εκτίμηση, το υψηλό έλλειμμα και την αδυναμία ως εκτίμηση, τονίστε χώρας. Το αυτό ξανά, ως εκτίμηση όμως το έλεγε πάντα. Δεν ήταν το τελικό. Μάλιστα. Το τελικό ήταν αυτό που ήμασταν εμείς υποχρεωμένοι ως
Ελστάτ, διότι μετά αμέσως από αυτό ορίστηκε η Ελστάτ, δηλαδή δημιουργήθηκε, άλλαξε όνομα, από Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, ΕΣΥΕ, έγινε Ελληνική Στατιστική Αρχή. Γιατί η αιτία αυτού ήταν να αλλάξουμε την αρχή που ασχολείται με τα στατιστικά της οικονομικά στοιχεία της χώρας, διότι είχαμε κακό παρελθόν με τα Greek Statistics της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος. Αυτή ήταν η επίσημη δικαιολόγηση. Τα Greek Statistics. Θυμάστε και τι γινόταν, ήταν μεγάλος θόρυβος τότε. Βεβαίως, ήταν δικιά μας εφεύρεση, ελληνικότατη. Γιατί νομίζει ο κόσμος ότι είναι των ξένων που μας κατηγορούν για τα Greek Statistics. Έχει καταλήξει τα Greek Statistics, δηλαδή, να ακούγεται ως κατηγορία. Την περίοδο που κατηγορούμασταν για ψεύτικα στοιχεία, δίναμε τα σωστά. Και την περίοδο που θεώρησαν οι Ευρωπαίοι ότι δίνουμε τα σωστά, εμείς δίναμε τα λάθος. Αντίστροφα πηγαίνει δηλαδή. Μπορεί. Τα Greek Statistics κατάγονται από την αλχημία που έγινε, όντως, για να μπούμε στο ευρώ. Αν θυμάστε, ο κύριος Σιμίτης μας έβαλε στο ευρώ το 2001. Αλλά για να ικανοποιήσουμε την απέτηση του Maastricht που απαιτούσε 3% και κάτω έλλειμμα εκείνη τη χρονιά για να μπούμε στο ευρώ, εμείς δεν είχαμε τότε 3%, είχαμε παραπάνω. Και ο Σιμίτης δανείστηκε από την Goldman Sachs ένα ποσό 2,8 δις, το οποίο βέβαια αυτά είναι μια συμφωνία κύριων κάτω από το τραπέζι. Είναι οικονομική συμφωνία, έτσι. 2,8 δις το πέταξε στο λεγόμενο χρέος σε εισαγωγικά της γενικής κυβέρνησης και αυτό έφερε το έλλειμμα τότε χαμηλότερα από ό,τι ήταν πραγματικά, κάτω από 3%. Και μπήκαμε αυτό είναι το λεγόμενο swap. Τα swaps. Είναι ανταλλαγές επιτοκίων κατά κάποιο τρόπο. Ώστε... Αυτό πόσο φόρτωσε, αν πούμε σε εισαγωγικά, το χρέος μας τα swaps αυτά. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, και ήταν η πρώτη μου διαφωνία με τον Γεωργίου, δεν έπρεπε καν να μπει στο χρέος, γιατί είναι διατραπεζική συμφωνία ιδιωτικής φύσεως κατά κάποιο τρόπο. Η Goldman Sachs ήρθε για να κερδίσει, δεν ήρθε για να μας σώσει. Αλλά κοιτάξτε το εξής, το 2,8 δις το 2001 αξίζανε στο 2009 21 δις. Το 2,8 μετατράπηκε σε 21 δις βάρος. Άρα αυτό είναι το ποσό με το οποίο επιβαρύνθηκε το χρέος. Το οποίο ο κύριος Ραντεμάχερ, μπαίνει στην εικόνα μας, ο γενικός διευθυντής της Eurostat, αποφάσισε εκείνη την εποχή να επινοήσει ένα νόμο μόνο για την Ελλάδα, γιατί και άλλες χώρες το κάνανε, με τα swaps να μπουν στο ευρώ, αλλά για την Ελλάδα ο κύριος Ραντεμάχερ αποφάσισε για εκείνη τη χρονιά να πάρει όλο αυτό το χρέος, το 21 δις, που προηγόταν, επαναλαμβάνω, από τα 2,8 του πριν 9 χρόνια, έγινε 21 δις ως χρέος, να το βάλει στο χρέος, αλλά να διαιρέσει δια 4 αυτό τον αριθμό 21 και το 5,5 που αντιστοιχεί σε κάθε τέταρτο, να το φορτώσει στα ελλείμματα των ετών 2009, 8, 7 και 6. Βλέπετε ότι συγχρόνως συμβαίνουν δύο γεγονότα. Ανεβαίνει το έλλειμμα 4 ετών συνεχόμενων των προηγούμενων 4 ετών, αλλά και το 2009. Φανταστείτε να μπαίνει μέσα στο έλλειμμα ένα ποσό 5,5 δις. Δεν είναι μεγάλο. Φανταστείτε. Είναι περίπου αντιστοιχούσε περίπου 2% του ΑΕΠ αυτό το ποσό. Έρχεται λοιπόν και το φορτώνει το 5,5 δις στο 2009, αλλά το φορτώνει και στα προηγούμενα χρόνια με αποτέλεσμα να κατέβει το ΑΕΠ της χώρας, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Αργότερα αυτό εκτιμήθηκε πόσο κατέβηκε και ως παρονομαστής που σας έλεγα του ελλείμματος χαμήλωσε πιο από ό,τι ήταν, περισσότερο από ό,τι ήταν, οπότε ο δείκτης αριθμητής, όταν μικραίνει ο παρονομαστής, ο δείκτης μεγαλώνει. Άρα μεγάλωσε ακόμη περισσότερα. Και αυτό ήταν η αιτία αύξησης του ελλείμματος. Άλλη μια αιτία, η οποία ήταν επιπρόσθετη αιτία αύξησης περαιτέρω αυτού του ελλείμματος που επισημοποιήθηκε από τον Γεωργίου. Αυτό που επισημοποιήθηκε από τον Γεωργίου ήταν 15,4 και θα σας πω πώς. Είπατε ότι διαφωνήσετε σε αυτό το σημείο με τον κύριο Γεωργίου. Στην αρχή. Εκείνος ήταν πρόεδρος και εσείς αντιπρόεδρος. Ναι. Και είστε και στατιστικολόγος, έχετε και μάστερ και διδακτορικά. Τι είπε ο κύριος Γεωργίου στη δική σας διαφωνία? Δεν είναι θέμα τι είπε. Απλώς εγώ υποψιάστηκα ότι γινόταν συζητήσεις με τον κύριο Ραντεμάχερ, την Eurostat δηλαδή, με σκοπό να ενταχθεί το ποσοστό των swaps, που δεν ήξερα τότε πώς θα το έκαναν. Δηλαδή με το 5,5 δεν τα ξέραμε ακόμα. Απλώς είχα καταλάβει ότι υπήρχε μια επικοινωνία και υπήρχε μια μεγάλη επιθυμία του κυρίου Ραντεμάχερ, επαναλαμβάνω, γενικός διευθυντής της Eurostat, να ληφθεί υπόψη
τα swaps του Σιμίτη μέσα στο χρέος και στο έλλειμμα της Ελλάδος. Πάμε διότι, μια μικρή παρένθεση, αρχές Σεπτεμβρίου του 2010 δημοσίευσε ένα άρθρο ο κύριος Ραντεμάχερ σε ένα πολύ σημαντικό περιοδικό της Ευρώπης που παραπονιόταν για το γεγονός ότι οι Έλληνες δεν του δίνανε πληροφορίες για τα swaps του Σιμίτη, το ποσό, το ποσοστό κλπ. Και εκεί υποψιάστηκα ότι εφόσον εμείς ήμασταν εκεί με τη συνεργασία της Eurostat να υπολογίσουμε το έλλειμμα και το χρέος, ότι οπωσδήποτε αυτά τα swaps είχαν σκοπό να τα εντάξουν μέσα στο έλλειμμα και το χρέος. Ας πάμε τώρα στο 2009, στις εξωγενείς αιτίες αύξησης του ελλείμματος. Γιατί αυτή περισσότερο ως εξωγενείς την βλέπουμε, την αποδοχή βέβαια της κυβέρνησης. Υπήρχαν διάφορα πράγματα που γίνανε. Με μία λέξη μόνο θα σας πω, το πιο βασικό που έγινε είναι μεταφέρθηκαν. Μετά την αλλαγή της κυβέρνησης μιλάμε πάλι, έτσι, τελευταίο τρίμηνο του 2009. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ πλέον. Η εκτίμηση που σας έλεγα ότι υπάρχουν τρεις εκτιμήσεις και ένας τελικός υπολογισμός του ελλείμματος, η εκτίμηση όπως σας είπα το Σεπτέμβριο... Δύο στο τρέχον έτος και μία στο επόμενο. Μάλιστα. 6% είπαμε ήταν. Ναι. Όταν ο κύριος Κοντοπυράκης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της ΕΣΥΕ, ο προκάτοχος του κυρίου Γεωργίου, δηλαδή. Αλλά ήταν Γενικός Γραμματέας, δεν υπήρχε Προεδρείο και Διοικητικό Συμβούλιο, υπήρχε ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος διαβίβαζε τους υπολογισμούς του ελλείμματος τον Οκτώβριο σαν εκτίμηση και πάλι, έτσι κάθε Οκτώβριο, Απρίλιο και πάλι ξανά Απρίλιο-Οκτώβριο του επόμενου έτους για το προηγούμενο έτος όλες τις εκτιμήσεις. Δηλαδή, τον Οκτώβριο του 2009 ήταν έτοιμος να διαβιβάσει στη Eurostat την εκτίμηση για το έλλειμμα του 2009, πρόβλεψη πάλι επιμένω ότι θα ήταν, γύρω στο 6%. Δύο εβδομάδες μετά που ανέλαβε ο κ. Παπακοσταντίνου, του επέβαλε να διαβιβάσει το ποσοστό του 12%. Αντί για 6. Μισό λεπτό. Δηλαδή, ο κ. Παπακοσταντίνου ως Υπουργός Οικονομικών του Γιώργου Παπανδρέου της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ τότε, επέβαλε στον Γενικό Γραμματέα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος τότε το έλλειμμα αντί 6% να είναι 12%. Να διαβιβαστεί ως 12%. Να διαβιβαστεί ως 12%. Διπλάσιο. Μετά από τρεις εβδομάδες που ήταν υπουργός, δεν το ξέραμε. Δηλαδή με δική του απόφαση, χωρίς να έχει κάποια επιστημονική τεκμηρίωση. Αυτό δεν το είδαμε. Ίσως, τι να πούμε, κάποιος μπορεί να σκεφτεί, να μην το πω σαν δικιά μου κατηγορία, θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι προέβλεψε ότι θα ήταν 12. Τα μέλη της... Πώς προέβλεψε... Πώς αντιδράσαν τα μέλη τότε της... Τότε δεν ήμασταν. Ναι, αν έχετε γνώση... Ο κ. Κοντοπυράκης δεν είχε σκοπό να το κάνει αυτό και παρατήθηκε. Μάλιστα. Διαβιβάστηκε όμως κανονικά ως 12% και η... Διαβιβάστηκε πού? Στην Eurostat. Και δημοσιεύθηκε ως πρόβλεψη. Θα είναι 12%. Έγινε 12%, θα έλεγα. Διότι γίνανε αυτά που σας είπα με μία φράση. Μεταφέρθηκαν έσοδα του 2009 στο 2010 και μεταφέρθηκαν έξοδα που θα έπρεπε να καταγραφούν στο 2010, μεταφέρθηκαν και καταγράφηκαν στο 2009. Αυτά με μία λέξη, αλλά αυτά σημαίνει πολλά πράγματα γίνανε που δεν έπρεπε να γίνουν, διότι αλλού πέφτουν τα έξοδα και αλλού πέφτουν τα έσοδα. Και έπρεπε τα έσοδα να πέσουν εκεί που έπρεπε να πέσουν. Αλλά μεταφέρθηκαν κάποια έσοδα από το 9 στο 10 και από το έξοδα από το 10 στο 9. Μία φράση είναι αυτό. Η λεπτομέρεια μπορεί να τη δει κανείς, γιατί είναι τεκμηριωμένα αυτά τα πράγματα στο βιβλίο του κ. Παπαθανασίου. Τώρα μιλάμε για πρώτη Γεωργίου εποχής. Εντάξει, δεν ήμασταν εμείς ούτε καν εκεί. Εσείς πήρατε τον Αύγουστο του 2010 και ο κύριος Γεωργίου. Αρχίσαμε να λειτουργούμε. Και εσείς. Αρχίσαμε να λειτουργείτε ως Ελστάτ. Αρχίσαμε όταν εγκριθήκαμε, έγινε μία προκήρυξη 4 θέσεων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και 2 μελών. Κάναμε αίτηση και εγώ και η κυρία Γεωργαντά και άλλα μέλη. 80 άτομα ακούσαμε ότι κάναν αίτηση και μάθαμε αργότερα ότι επιλέχθηκε ως Πρόεδρος ο κύριος Γεωργίου, ο οποίος να τονίσουμε ότι ήταν υπάλληλος του Δούνου του και την ίδια στιγμή που ήταν πρόεδρος της Εθνικής Στατιστικής Αρχής, ήταν και υπάλληλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ήτανε για ένα οχτάμινο, εξάμινο, εφτάμινο ή οχτάμινο περίπου, με τη δικαιολογία ότι περίμενε για να ολοκληρωθούν οι μήνες για συνταξιοδότηση. Ήταν 49 χρονών και περίμενε να ολοκληρωθούν οι μήνες για να πάρει σύνταξη στα 50 του. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο.
Υπήρχε μεγάλο ασυμβίβαστο, διότι υπάρχει ο ιδρυτικός νόμος 3832 της Ελστάτ του Μαρτίου του 2010, τότε βγήκε ο ιδρυτικός νόμος, ο οποίος απαιτούσε καμία υπαλληλική σχέση με άλλο φορέα όταν, για τον πρόεδρο κυρίως. Γιατί ο πρόεδρος πληρωνόταν, εμείς ήμασταν αμισθοί. Οι υπόλοιποι. Εγώ ορίστηκα ως αντιπρόεδρος. Κυρία Γιωργαντά ως μέλος και ο κύριος Φιλίππου, ένας καθηγητής της Πάτρας, ως και αυτός μέλος. Υπήρχαν και άλλα τρία μέλη, σύνολο 7 του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων της Ελστάτ, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, οριστής από τον κύριο Παπακοσταντίνο, και ένας εκπρόσωπος της Τραπέζης Ελλάδος, οριστής από τον κύριο Προβό. Το σύνολο? 7. 7 μελές συμβούλιο. Το οποίο άρχισε να λειτουργεί στην πρώτη συνεδρίαση που είχαμε, ήταν το 3 Αυγούστου 2010. Αυτό το γεγονός είναι και το βασικό επιχείρημα του κυρίου Γεωργίου, ότι δεν έχει εκείνος κάποια ευθύνη, ακόμα και αν υπήρξε αλλίωση των στοιχείων, διότι ανέλαβε από τον Αύγουστο του 2010. Αλλά ξεχνάει, άρα δεν έχει σχέση με το έλλειμμα του 2009. Ξεχνάει να μιλήσει για τη λέξη κυρίου που σας τόνισα πολλές φορές. Εκτίμηση ήταν το επίπεδο του ελλείμματος 13,6, δεν σας είπα, ανέβηκε στο 13,6 τότε που μπήκαμε στα μνημόνια. 12,6. Από 12 πήγε 13,6. Κατέληξε τον Απρίλιο του 2010. Και με αυτό μπήκαμε στο μνημόνιο. Αυτό που ανέφερε ο κύριος... Εμείς ανέβηκε και περισσότερο, πήγε 15, κάτι. Πήγε και μετά περισσότερο. Μετά ανέβηκε. Ναι. Εμείς, η δικιά μας υποχρέωση ήταν πραγματικά να υπολογίσουμε το τελικό ποσό, το τελικό ποσοστό του ελλείμματος, που θα γινόταν τον Οκτώβριο, είπαμε, του τρέχοντος έτους 2010, τότε που οριστήκαμε. Εμείς ουσιαστικά δημιουργήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο και σαν προτεραιότητα πρώτη ήταν να υπολογίσουμε το έλλειμμα και το χρέος. Δεύτερη προτεραιότητα ήταν να προετοιμάσουμε για την απογραφή πληθυσμού. Αυτές οι δύο προτεραιότητες ήταν που μας ανατέθηκε όταν οριστήκαμε ως Διοικητικό Συμβούλιο. Και ήταν τα δύο πιο σημαντικά, προεξέχοντος του υπολογισμού ελλείμματος και χρέους, διότι πλησίαζε η ημερομηνία της τελικής και επίσημης καταγραφής του ελλείμματος του 2009. Που είπαμε θα γινόταν τον Οκτώβριο του 2010. Εσείς μας περιγράφετε μία αλλίωση των στοιχείων που συνέβη σε αυτό το χρονικό διάστημα. Και όχι μόνο σε αυτό, ήταν και η αποδοχή αλλοιωμένων στοιχείων του 2013, κατά τη γνώμη μας, ήταν αλλοιωμένα τα στοιχεία και του προηγούμενου εξαμήνου, δηλαδή του πρώτου εξαμήνου της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που κατέληξε στο 13,6, δεν θεωρούμε ότι ήταν σωστό. Άρα αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Πώς αντιδράσατε κάποιοι τουλάχιστον μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ή πώς αντέδρασε ο Γεωργίου, ή αν δεν αντέδρασε καθόλου ο Γεωργίου, και γιατί? Υπήρχαν πολλές αντιδράσεις. Η πρώτη μας απέτηση, που δεν λήφθηκε ποτέ υπόψη, γιατί την ατζέντα την καθόριζε ο κύριος Γεωργίου σε κάθε συνάντηση, παγόρευε να θέσουμε οποιαδήποτε υπόθεση συζήτηση. Θεωρείται κατόπιν πάντα συνεννόηση με τον κύριο Παπακοσταντίνου? Αυτό δεν μπορώ να το πω, αλλά... Υποθέτεται όμως. Το υποθέτω με βάση τις προσλαμβάνωσες που είχατε. Μπορώ να υποθέσω ότι μετά συνεννόησης με την Eurostat, γιατί καταλάβαμε ότι έκανε αυτό που του έλεγε η Eurostat. Βρέθηκε αλληλογραφία αργότερα. Ενδεχομένως και με το σκοτεινό άρχοντα, όπως ονοματίζεται το Σόιμπλε. Κοιτάξτε, σκοτεινός άρχοντας ήταν μια έκφραση γενικού, αν θέλετε, φιλοσοφημένου περιεχομένου, το οποίο εκπροσωπούσε οποιονδήποτε ήθελε να μας επιβάλλει να μπούμε σε αυτά τα μνημόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με όλα αυτά που αναφέρατε και προηγουμένως. Μόνο ένας σκοτεινός άρχοντας μπορεί να το κάνει, αλλά είχε να κάνει πιο πολύ με μια δραματικοποίηση του ενόχου της όλης αυτής της υπόθεσης, που δεν είναι μόνο Σόιμπλερ, έτσι. Και όχι μόνο Σόιμπλερ, αλλά και η έκφραση σκοτεινός άρχοντας νομίζω ότι είναι επίοικης για τον Σόιμπλερ όταν λέγεται από Έλληνα. ο κύριος Σόιμπλερ, παρένθεση, ήταν ο πρώτος που μόλις ασκήθηκε ποινική δίωξη εκ μέρους του αδέκαστου οικονομικού εισαγγελέα κ. Πεπόνη,
και Μουζακητίδιο. Εναντίον του κυρίου Γεωργίου. Εναντίον του κυρίου Γεωργίου. Την πρώτη δίωξη. Την πρώτη δίωξη που ήταν η προανάκριση που ανέλαβε ο κύριος Πεπόνιας να ερευνήσει τις καταγγελίες της κυρίας Γεωργαντάς. Θα τα πούμε αυτά. Ναι. Αυτό έγινε Ιανουάριο του 2013. Ο Σόιμπλερ ανακοίνωσε, το βλέπουμε, δεν είναι κάτι που το λέω εγώ, το είδαμε δημοσιευμένο. Ανακοίνωσε μια εντολή, να το πούμε, προς την κυβέρνηση να μην αγγίξουμε τρία άτομα. Τον κύριο Γεωργίου, τον κύριο Προβόπουλο και τον ισοδύναμο του κυρίου Προβόπουλου στην Κύπρο. Δεν θυμάμαι το όνομά του παπά. Τον διοικητή της Τράπεζας Κύπρου, δηλαδή. Τράπεζας Κύπρου. Αυτά τα τρία πρόσωπα, ο Σόιμπλε δημόσια είπε, ναι. Να μην αγγιχθούν από τις κυβερνήσεις. Δύο μήνες μετά γίνεται το bail-in στην Κύπρο. Αν θυμάστε το 2013. Το 2013 την άνοιξη, ναι. Λοιπόν, δεν λέω αν έχει κάποια. Αν είναι όλο τυχαίο σε αυτό το πράγμα. Ας πάμε πάλι στις αντιδράσεις σας. Όταν είδατε αυτή την χειραγώγηση και αλλήλωση. Χειραγώγηση δεν ήταν μόνο τα swaps. Ο κύριος Ραντεμάχερ. Πώς έφτασαμε σε αυτή την εντύπωση με τα SOPs. Ο γενικός διευθυντής της Eurostat είχε απαιτήσει να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες και από εκεί υποψιαστήκαμε, όχι μόνο εγώ και άλλα μέλη, ότι υπήρχε μία δρομολόγηση για να ενταχθεί αυτό το μεγάλο θηριώδες ποσό, γιατί ξέραμε ότι ήταν 21 δις. Τα 2,8 είχαν καταλήξει 21. Νομίζω ότι θα μπει ολόκληρο στο έλλειμμα του. Αλλά τέλος πάντων το διαιρέσανε δια 5 και μπήκε μεν στο χρέος. 21 δις μπήκε στο χρέος. Άρα κατέβηκε το ΑΕΠ ουσιαστικά. Και δεν ήταν μόνο αυτή η επιβάρυνση. Δεν ήταν. Ακολούθησαν... δηλαδή ερωτηθείτε ή σας ρωτώ εγώ ευθέως. Ναι. Κατ' εσάς πόσο ήταν το πραγματικό έλλειμμα το 2009. Ο κύριος Σαμαράς σε μια συνέντευξή του είχε πει ότι ήταν 9,9. Δηλαδή λίγο οριακά κάτω από το διψήφιο, το 10%, που ενδεχομένως να έχει ένα ψυχολογικό όριο. Έτσι είναι το ψυχολογικό όριο. Το 10% ναι. Είναι ψυχολογικό όριο. Εσείς εκτιμάτε ότι ήταν κάπου εκεί το έλλειμμα. Ήταν κάτω από 10%, δηλαδή, το εκτιμάμε. Κάτω από 10%, αλλά πιο πάνω από το 6% που υπήρχε ίσως. Η εκτίμηση. Μπορεί και να ήταν και κάτω από το 6%. Αφήστε μας, λέμε, τόσο καιρό, 6 χρόνια, να το υπολογίσουμε. Και φέρτε τον κύριο Γεωργίου και φέρτε τον κύριο Ραντεμάχερ. Αυτό το είπα και στη Βουλή, στην τελευταία εξεταστική που άρχισε και δεν τέλειωσε της Βουλής για το πώς μπήκαμε στα μνημόνια πέρσι τέτοιο καιρό. Κατέθεσα. Εγώ πρόλαβα. Κύριε Γεωργαντά δεν πρόλαβε. Είχαν καλέσει τον κύριο Γεωργίου μια μέρα πριν και ο κύριος Γεωργίου προφασίστηκε μια πνευμονία. Ντάλα καλοκαίρι, πνευμονία. Ήταν στο νοσοκομείο και δεν κατέθεσε. Μετά από λίγο καιρό βέβαια σταμάτησε αυτή η διαδικασία διότι. Πέσαμε στο δημοψήφισμα, στις εκλογές, στα bank controls και αγνοείται η τύχη του. Κάποια στιγμή πάντως δίνει η κυρία Γεωργαντά μια συνέντευξη, η οποία ταράζει τα λιμνάζοντα ύδατα. Οπότε, πριν να έρθει να γίνει αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω την πορεία μέχρι εκεί. Και οι συνεννόησεις μαζί σας, όχι, είχε συνέντευξη. Όχι, να σας πω τι έγινε. Έρχεται, ας πάμε λίγο πίσω, μετά την υποψία μας για τα SOPs, έρχεται άλλη υποψία. Ότι είχε σκοπό να εντάξει τα ελλείμματα συγκεκριμένων δέκο. Δημόσιες υπηρεσίες, κοινής υπηρεσίες, κοινής ωφελίας, μέσα στο έλλειμμα το λεγόμενο της γενικής κυβέρνησης. Εκείνο είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα που δημοσιεύεται κλπ. Που εκφράζει, είπαμε, την οικονομική αξιοπιστία μιας χώρας. Αυτό υπάρχουν κάποια κριτήρια. Της Eurostat, της ίδιας, υπάρχει μία βίβλος, ας το πούμε, υπολογισμού του χρέους και του ελλείμματος. Αν θέλει μια κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει αυτή τη βίβλο, είναι η διαδικασία υπολογισμού με βάση κάποια κριτήρια. Και άρα για το δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, θέλετε να πείτε. Όχι, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες μέτρησης του ελλείμματος. Που καταγράφηκαν. Οι οποίοι δεν ακολουθήθηκαν, κατά τη γνώμη σας, στην καταμέτρηση του ελλείμματος του 2009. Ναι, ναι, ναι. Η καταγραφή αυτό έγινε το 1995, γι' αυτό το λέμε ISA-95. Το ISA βγαίνει από το European Systems Accounts. Είναι η διαδικασία υπολογισμού, αλλά συνήθως είναι και πολιτική απόφαση να ληφθεί υπόψη αυτή η βίβλος. Κατά τον Γεωργίου ληφθήκε υπόψη. Όταν όμως εξετάσαμε εμείς αυτές τις δέκο, εκ των υστέρων, διότι, όχι εκ των υστέρων, πολύ σύντομα για κάποιες δέκο εξετάστηκε και είδαμε ότι δεν ικανοποιούσαν αυτά τα κριτήρια που τις ήθελε τις δέκο να μπουν μέσα στο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης. Δεν ικανοποιούνταν για τις περισσότερες από αυτές τις δέκο. Η πρώτη μας υποψία σε αυτό ήταν όταν σε μια από τις λίγες συναντήσεις που είχαμε
Παρουσιάστηκε ο Διευθυντής των Εθνικών Λογαριασμών, είναι η πιο σημαντική διεύθυνση στην Ελστάτ, ο κύριος Στρόμπλος, ο Νίκος Στρόμπλος, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία, να πούμε, εξέφρασε την αμφισβήτηση αν 13 από τις 17, ήταν 13 που κοιτάζαμε τότε, μετά γίναν 17, έπρεπε να μπουν, διότι ανέφερε ότι δεν ικανοποιούνται αυτά τα κριτήρια του ίσα 95 που σας έλεγα, τα κριτήρια της βίβλου. Ενώ ο Γεωργία έλεγε ναι, ικανοποιούνται. Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε γιατί ήταν από αυτούς, ήταν αυτός που στο τέλος διαβίβαζε τις εκτιμήσεις στην Eurostat, εφόσον γινόταν ο απολογισμός και λοιπά, ή εκτίμηση. Γινόταν εκτίμηση ή υπολογισμός και αυτός τα διαβίβαζε και αυτός τα είχε καταλάβει ότι κάποιες δέκονται, έπρεπε να μπουν στην... Μια εβδομάδα μετά χάνει τη θέση του. Πηγαίνει σε ένα ψυγείο, σε ένα τμήμα ψυγείου. Ο κύριος Στρόμπλος. Έκτοτε μας βοηθάει πάρα πολύ, εμένα και την κυρία Γεωργαντά, στον αγώνα που έχουμε για να ανακαλύψουν. Δηλαδή, κύριε Λογοθέτη, μιλήσαμε τόση ώρα για ποσοστό ελλείμματος επί του ΑΕΠ. Είχαν καταγραφεί τότε και δημοσιευθεί οι εξής αριθμοί σε απόλυτα μεγέθη δισεκατομμυρίων ευρώ για το έλλειμμα και το πρωτογενές και το ευρύτερο. Ότι το 2009 το πρωτογενές έλλειμμα ήταν 24 δισεκατομμύρια ευρώ μαζί με 12 προστιθέμενα 12 δισεκατομμύρια τα τοκοχρεωλήσια, 36 δισεκατομμύρια το συνολικό έλλειμμα. Αν εσείς αμφισβητείτε τα ποσοστά, υποθέτω ότι αμφισβητείτε και τους αριθμούς. Αυτός ήταν ο αριθμητής. Και τους απόλυτους αριθμούς. Αυτός είναι ο αριθμητής του ελλείμματος. Άρα κατ' εσάς δηλαδή δεν ήταν 24 δισεκατομμύρια το πρωτογενές έλλειμμα το 2009 και 12 δισεκατομμύρια προστιθέμενα τα τοκοχρεωλήσια 36. Όχι. Τα πραγματικά όμως δεν θα έπρεπε να μπορούσε κάποιος να είσαι θέση να τα πει. Τα έχουμε εκτιμήσει, διότι δεν έχουμε τη δυνατότητα. Μπορείτε να μας τα πείτε. Είναι σε ένα επίπεδο που πιστεύουμε ότι οπωσδήποτε είναι κάτω από ο δείκτης καταλήγει να είναι κάτω από 10%. Τότε το ΑΕΠ ήταν 235 δισεκατομμύρια. Σήμερα είναι 175. Τώρα 175. Υπήρξε μια ελάχιστη. 30% κοντά. 30 και πάνω. Τότε ήταν τόσο. Αν κάνετε με τη μέθοδο των τριών πόσο είναι το ισοδύναμο του 10%, θα βγει ένα ποσό του αριθμητή που είναι σε απόλυτους αριθμούς. Αλλά εγώ πιστεύω, γνώμη μου είναι ότι είναι και κάτω του 10%. Αλλά πέραν αυτού εμείς θέλουμε να το υπολογίσουμε, να μας δοθεί η δυνατότητα να το υπολογίσουμε και να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Και ας είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι και πάνω του 10, αλλά εμείς δεν πιστεύουμε ότι είναι πάνω του 10, είναι κάτω του 10. Και αυτό είναι το σημαντικό. Είναι το ψυχολογικό αέριο. Με 9,9% που έλεγε και ο κύριος Σαμαράς, αν ήταν, ούτε πρώτο μνημόνιο θα είχαμε, ούτε σπρέτς θα ανέβαιναν, ούτε τίποτα. Η Γαλλία είχε 7% εκείνη τη χρονιά. Φανταστείτε, δεν ήμασταν μακριά από την Γαλλία. Ναι. Και η Ιαπωνία είχε 140% του ΑΕΠ δημόσιο. Ναι. Αλλά εδώ τώρα χρέος. Μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει κάποιους κανόνες και λέμε να τις ακολουθούμε. Όχι, η Ιαπωνία είχε παραπάνω, η Ιταλία είχε γύρω στο 130% του ΑΕΠ. Κοιτάξτε, εκείνη την εποχή. Απλά ήθελα να σας ρωτήσω να μην το ξεχάσω. Ναι. Καταγράφηκε σε μια συνέντευξη ότι αυτές οι κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση Παπανδρέου να μεταφέρει έσοδα και έξοχα αντίστοιχα από το επόμενο στο τρέχον έτος 2009 και 2010 αυξήσαν κατά 10 περίπου δισεκατομμύρια το έλλειμμα. Δηλαδή περίπου στο 4%. Άρα αν από το 15,5 που είναι τελικό αφαιρέσουμε 4, βγαίνει γύρω στο 11%. Πάλι ψηλότερο είναι όμως το έλλειμμα αυτό. Βεβαίως, αλλά αυτό που έκανε το Πασόκ ήταν πριν το Γεωργίου. Αυτά που λέτε τα 10 δισεκατομμύρια είναι αυτά που θα δείτε αν προσθεθούν στο βιβλίο του κυρίου Παπαθανασίου που σας έλεγα ή σε κάποιες δημοσιεύσεις πρόσφατες. Θα δείτε ότι προστίθεται στα 10 δις. Είναι αυτά που έγιναν πριν το Γεωργίου. Μπορεί να κατέβει πριν τον Αύγουστο του 2010 δηλαδή. Πριν τον Οκτώβριο που κατέληξε. Υπήρξαν και άλλες κινήσεις λανθασμένες πέρα από αυτές τις περιγράψεις στις αρχές του 10, διότι ο κ. Παπαδρέου έβγαινε στην Ευρώπη και έλεγε ότι είμαστε τιτανικός που βουλιάζουμε, ότι είμαστε μια διεφθαρμένη χώρα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Και φυσικά δεν δανείστηκε, ενώ είχε την ευκαιρία για να δανειστεί για όλη τη χρονιά, όπως είχε κάνει την προηγούμενη ο Κώστας Καραμαλής. Τον Ιανουάριο του 10.
θα μπορούσε να δανειστεί τις αρχές του 10 για όλο το έτος, 27 με 30 δισεκατομμύρια. Δόθηκαν με επιτόκιο περίπου 1,5%. Όχι, 1,5% αλλά χαμηλό. 1,5% είναι το spread. Ναι, χαμηλό. Με 3,5%. Και δεν το έκανε. Στο μνημόνιο μπήκαν για 7 δις. Δεν πήρε ούτε τα 7 δις. Και τότε είχε η αιτιολόγηση της μη λήψης αυτής της απόφασης, του να μην δανειστεί δηλαδή η κυβέρνηση, ήταν ότι αν το κάναμε θα φαινόταν στις αγορές ότι είχαμε πρόβλημα. Μπράβο. Ενώ έτσι που το κάναμε δημιουργήσαμε το πρόβλημα. Όταν, σας είπα, όταν δανειζόμασταν τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο ας πούμε, το 9, με 1,5% και μπήκαμε στο μνημόνιο, με πόσο νομίζετε επιτόκιο? 4,5%. Δηλαδή αφήσαμε το 1,5% και μπήκαμε στον μνημόνιο που μας έσωσε με 4,5%. Τώρα... Και με δυσβάσταχνα μέτρα. Τα μέτρα, ενώ θέλω να καταλήξω. Να καταλήξω, επιτρέψτε μου, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί διασυνδέεται με αυτό που επικαλείται ο κ. Γεωργίου και όλοι οι υποστηριχτές του, ότι ο κ. Γεωργίου δεν ήταν στο πρώτο μνημόνιο, δεν οφείλεται σε αυτό το πρώτο μνημόνιο. Μέχρι τώρα σας έχω πει ότι εμείς είχαμε υποχρέωση να υπολογίσουμε το επίσημο ποσοστό του ελλείμματος, ξεχνώντας για μια στιγμή όλες τις εκτιμήσεις, τη λέξη κλειδί που σας τόνισα πολλές φορές. Ακόμα και το 13,6% ήταν εκτίμηση που μπήκαμε στο μνημόνιο. Ανταυτού δεν εισακουστήκαμε και όχι μόνο δεν χαμήλωσε αυτό, γιατί μπορούσε να χαμηλώσει. Και αν αποφασίζαμε τελικά, με έγκριση όλων, ότι το έλλειμμα τελικά δεν ήταν καν 13% που μπήκαμε στο 13,6% δεν είπαμε που μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο, διότι να μπορούσαν να συμβούν. Ή θεωρείται το πρώτο μνημόνιο παράνομο και σβηνότανε, ή μέναμε μόνο με το πρώτο μνημόνιο. Και στις δύο περιπτώσεις δεν θα είχαμε αυτή τη στιγμή μνημόνια. Μπήκανε και η Κύπρος, μπήκε και η Πορτογαλία, μπήκε και η Ιρλανδία. Ένα μνημόνιο είχαν οι άνθρωποι. Εμείς έχουμε τέσσερα αυτή τη στιγμή. Μας κατηγορούν ότι εθνείς φταίμε, το κάνουν οι απ' έξω και οι πιστοί μνημονιακοί, είτε όψιμοι είτε παλιότεροι μέσα, ότι δεν εφαρμόσαμε σωστά το μνημόνιο. Γι' αυτό καλά, έχουμε και άλλο μνημόνιο. Και άλλα μνημόνια. Βέβαια, κανείς δεν λέει από αυτούς ότι σε εμάς εφαρμόστηκε τριπλάσια λιτότητα από αυτή που μπορούσε να αντέξει η κοινωνία και η πραγματική οικονομία. Και γιατί όμως. Γεγονός που το έχει παραδεχτεί και το ίδιο το κοινό του και μάλιστα και προσφάτως. Το έχει κάνει και νωρίτερα με τους πολλαπλασιαστές. Το έκανε και πρόσφατα με την έκθεση του Ανεξάρτητου Γραφείου Αξιολόγησης. Που παραδέχτηκαν αυτό που ο Μπλανσάρ, που είναι ο επικεφαλής της. Του τμήματος μελετών του Δημοτικού του πριν από 3 χρόνια, ξέρετε τι είπατε, ότι σας δολοφονήσαμε κατά λάθος. Λοιπόν, το ξαναλέει τώρα. Το αποδεχόμαστε, το δεύτερο το κατά λάθος. Κατά λάθος δεν θέλουν να το διορθώσουν, ενώ το παραδέχονται και με την τελευταία εκτίμηση, την τελευταία έκθεση. Το κατά λάθος αμφισβητούμε. Να ολοκληρώσω λίγο αυτό που είπατε για τα διβάσταχτα μέτρα. Πότε μπήκανε? Με το έλλειμμα του Γεωργίου μπήκανε. Ξέρετε τι συνέβη με το έλλειμμα του Γεωργίου? Πόσο σας είπα ότι ήταν τα spreads στο πρώτο έλλειμμα που μπήκαμε στο μνημόνιο, 900. Θυμάστε, σας είπα, τα ανέβαιναν τα spreads ανάλογα με την αξιοπιστία μας. 900 ήταν στον Απρίλιο και γι' αυτό μπήκαμε στο μνημόνιο. Δεν μπορούσαμε να δανειστούμε με 9%. Τα spreads στην εποχή του ελλείμματος που δημοσιεύτηκε, του 15,8% που έγινε % του ελλείμματος, φτάσανε 3.000%. Αυτό χτύπησε ένα μεγάλο καμπανάκι στην Ευρώπη, όλα σε εισαγωγικά, γιατί μπορεί να ήταν και όλα κανονισμένα. Τα οποία λέγανε με δύο λόγια, το πρώτο μνημόνιο δεν σας φτάνει, θέλετε δεύτερο μνημόνιο. Μπαίνει το δεύτερο μνημόνιο. Για να το ικανοποιήσετε θέλετε μέτρα. Τότε μπήκαν τα μέτρα. Τα επαχθή και επονίδιστα που λέμε τώρα, τότε μπήκανε με αυτό το ποσοστό του Γεωργίου. Και το δεύτερο μνημόνιο που οδήγησε στο PSI. Τι είναι το PSI? Γίνανε όλα αυτά για να σωθούν οι γαλλογερμανικές τράπεζες. Καταλάβαμε εκ των υστέρων ότι όλα γίνανε για να σωθούν οι γαλλογερμανικές τράπεζες, οι οποίες ξεφορτώσανε τα τοξικά τους ομόλογα σε εμάς. Οι τράπεζές μας τις πήρανε, πληρώσανε το αντίτιμο και τα πετάξανε, τα δώσανε στους μικρομολογιούχους. Μετέτρεψαν τα αποθεματικά των ταμείων ασφαλιστικών και πανεπιστημίων και άλλων φορέων εν μία νυχτή σε ομόλογα δημοσίου και σε μία νύχτα το κουρέψαν. Αυτό που λέτε το παραδέχονται πλέον και επίσημα κάποια στελέχη και του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην έκθεση την τελευταία. Ακριβώς, ότι στην ουσία αυτό όλο έγινε για να σωθούν οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες. Και αυτό ήταν και ο λόγος που δεν υπήρξε κούρεμα του χρέους από την αρχή.
όπως πάντα ακολουθεί αυτή την τακτική των διεθνών ομιλιών, μέσα σε όλα τα. Αλλιώς δεν επιτρέπεται να δανείσει. Μέσα σε όλα τα απεχθή που εφαρμόζει το ΔΝΤ, έχει και ένα καλό, ότι ζητάει κούρεμα χρέους. Όταν και γιατί δεν το έκανε στην αρχή. Είμαστε η μόνη χώρα στην οποία έκανε εξαίρεση. Και γιατί δεν το έκανε, ξέρετε. Είχε πρόβλημα οικονομικό το ΔΝΤ τότε. Γι' αυτό μπήκε στην Ευρώπη. Κανείς δεν το ήθελε το ΔΝΤ. Είχαν κακιά εμπειρία με το ΔΝΤ όλες τις χώρες του κόσμου. Κυρίως η Αφρική. Εκεί στέλναν τον κύριο Γεωργίου για να κοιτάζει λίγο τα έσοδα. Μήπως ήταν και ένας λόγος η είσοδος του ΔΝΤ στην Ευρώπη για να μπορέσουν να εφαρμοστούν πιο εύκολα τα μνημόνια και γενικά η πολιτική λιτότητα στην Ευρώπη, καθώς έχει μια τεχνοκρατική μυθοποίηση το ΔΝΤ και μπορεί να είναι το άλλο για πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Πολύ σωστά, ως μυθοποίηση μπορώ να το δεχτώ, αλλά το θέλανε για να μην έχουν και το βάρος της. Της ενοχής, ας το πούμε, ότι εμείς θέμε που καταπιέσαμε τους Έλληνες στα μνημόνια κλπ. Φέραν και τον ΔΝΤ για να είναι. Έχει το know-how στην υποδούλωση χωρών μέσω της υποδούλωση. Στην υποδούλωση χωρών μέσω της οικονομίας τους. Τις λέξεις κλειδιά που εκπροσωπούν ακριβώς. Ας πάμε λοιπόν. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν και λέει ο Γεωργίου, να το ολοκληρώσω αυτό, ότι εγώ δεν ήμουν στο πρώτο μνημόνιο. Μα εσύ ήσουν στην καταστροφή. Νομιμοποιήθηκε το πρώτο μνημόνιο. Άνοιξε η πόρτα για το δεύτερο μνημόνιο. Μπήκανε τα επαχθή μέτρα, διότι μία παράγραφος του πρώτου μνημονίου, ξέρετε τι έλεγε, ότι τα μέτρα που θα λαμβάνονταν, δεν είχαν ληφθεί μέτρα μέχρι τότε. Μέχρι το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 10 δεν είχαν ληφθεί μέτρα. Μετά άρχισαν οι εφαρμοστικοί νόμοι, αν θυμάστε. Έλεγε μια παράγραφος του πρώτου μνημονίου, τα μέτρα που θα λαμβάνονταν θα προσαρμόζονταν στα στοιχεία, τα στατιστικά που θα προέκυπταν. Τι καλύτερο στοιχείο στατιστικό που προέκυψε από το έλλειμμα του 2009, δηλαδή το έλλειμμα που δημοσιεύθηκε επισήμως από τον Γεωργίο το Νοέμβριο, και όχι Οκτώβριο καν, άλλη μια παραβίαση νόμου, το Νοέμβριο μετά τις τοπικές εκλογές, αν θυμάστε. Τότε δημοσιεύθηκε το έλλειμμα του 2009. Αυτό ήταν το στοιχείο που έφερε τα μέτρα, τα επαχθή, και με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με το PSI και όλα αυτά. Καταστροφή της Ελλάδας. Όλα αυτά τα γεγονότα είχαν και μια αντανάκλαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελστάτ και μια διχόνοια ανάμεσα στα μέλη της. Δηλαδή από τη μια η κυρία Γιωργαντά και εσείς και από την άλλη ο κύριος Γεωργίου και κάποιοι άλλοι. Μας κυνήγησαν, μας μίλησαν. Παραντρεχάμενοι εκεί πέρα του καθεστώτος. Αλλά κάποια στιγμή ο κύριος Βενιζέλος σας έπεισε. Αυτό είναι. Έτσι, δεν είναι. Τι έγινε. Σταμάτησε να μας καλεί ο κύριος Γεωργίου γιατί κατάλαβε ότι δεν θα συμφωνούσαμε με τα στοιχεία αυτά και με τη δημοσίευση του υλικού ολήματος. Βρέθηκε αλληλογραφία του κύριου Γεωργίου με ποιον, με τον κύριο Τόμψεν. Dear Paul, απευθύνεται στον κύριο Τόμψεν. Κάντε κάτι, διότι μέλη, όπως ο αντιπρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν φαίνεται να συμφωνούν με τη δικιά μας διαδικασία του υπολογισμού του υπερβολικού ελλείμματος και βοηθήστε να αλλάξει ο νόμος για να. Παρακαλώ, επαναλάβετε από ποιον ήταν αυτή η αλληλογραφία. Ο κύριος Γεωργίου προς τον κύριο Τόμψεν, ως Dear Paul, τον οποίο προέτρεπε να συνεισφέρει, να προτείνει στην κυβέρνηση να αλλάξει ο ιδρυτικός νόμος, ώστε να φύγουν όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, να πάνε σε αυτόν, και έγινε αργότερα, να πάνε σε αυτόν για να. Και έγινε όμως μετά. Μετά την δημοσίευση του ελλείμματος, δηλαδή στην ημέρα της δημοσίευσης του ελλείμματος, του θηριώδους ελλείμματος, ίσχυε ακόμα ο ιδρυτικός νόμος. Και ήταν παρανομία αυτό που έγινε. Εμείς δεν το είχαμε εγκρίνει. Αλλά μετά άλλαξε ο νόμος. Ήταν παρανομία γιατί έπρεπε εμείς να το εγκρίνουμε όλοι μαζί. Των αντιπροέδρων της Βουλής, αν δεν κάνω λάθος, αυτό εννοείται. Όχι. Εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο έπρεπε να εγκρίνουμε αυτό το ποσό που διαβιβάστηκε για να δημοσιευθεί στην Eurostat. Αυτό δεν έγινε διότι δεν ήμασταν εκεί. Είχε σταματήσει να μας φωνάζει σε συμβούλια και για ένα χρόνο δεν μας φώναζε. Είχαμε σταματήσει, κανείς δεν ήξερε για μας. Έρχεται μια στιγμή όμως γύρω στον Οκτώβριο του 2011 και ο κύριος Κλον Γιούγκερ λέει στον τότε Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, τι συμβαίνει με την Ελστάτ, γιατί δεν συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό έκανε τον κύριο Βενιζέλο να πάρει μια απόφαση. Να μας καθαιρέσει. Με τη δικαιολογία. Κάποιος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλους. Εκτός του Γεωργίου. Θεωρητικά έμεινε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, γιατί δεν μπορούσε να το διώξει.
αλλά δεν τέλειωσε σαν διοικητικό συλλήγιο. Γιατί δεν συμφωνούσαν. Μια συνέντευξη που είχε πει ότι απλά υπήρχαν διαφωνίες. Ναι, λόγω διαφωνιών με τον πρόεδρο. Ναι, δηλαδή, για να σας πάψει, τα 6 από τα 7 μέλη τα παρετής. Παρανόμως, διότι ο ιδρυτικός νόμος τι έλεγε. Από τα 4-5 τον αντιπρόεδρο της Βουλής. Πρόεδρο της Βουλής. Τον πρόεδρο της Βουλής. Όπως οριστήκαμε, αυτή έπρεπε. Το όργανο που μας όρισε μπορεί και να μας καθαιρέσει. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Μέχρι τον Οκτώβριο λοιπόν του. Άρα εσείς σήμερα υπό αυτή την έννοια και τυπικά μπορεί να πούμε ότι είστε αντιπρόεδρος της Ελστάτ. Όχι, γιατί έχει αλλάξει ο ιδρυτικός νόμος. Τον άλλαξε, κατάφερε. Τον ψήφισε η Βουλή με την απλή πλειοψηφία, άλλαξε και ο νόμος, τελειώσαν όλα, έγινε μονοπρόσωπη προεδρική Ελστάτ. Το μοναδικό φαινόμενο στην Ευρώπη. Με την επίκληση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προς το Δούνο του. Προς το Δούνο του και τώρα δεν ξέρω πόσο συνεδέλεσε ο κύριος Πολ Τόμψεν σε αυτή την απόφαση του Κοινοβουλίου, αλλά το Κοινοβούλιο και την εποχή είχε πλειοψηφία. Δύο ή τριών βουλευτών υπέρ του Πασόκ. Ψηφίστηκε λοιπόν ο νόμος. Σήμερα. Ξέρετε ποιος νόμος ήταν. Ο νόμος για το χαράτσι της ΔΕΗ. Μέσα εκεί μπήκε η φράση παρεπιπτόντως παρετούνται τα 6 από τα 7 μέλη της Ελστάτ. Και με το θόρυβο μεγάλο που έγινε τότε για το χαράτσι. Βγαίνει η κυρία Γιωργαντά. Η δική σας εφημερίδα. Πέρασε απαρατήρητη. Εντάξει, αλλά βγήκε μια εφημερίδα και ρώτησε την κυρία Γιωργαντά. Τι γίνεται, γιατί έγινε αυτό το πράγμα, ή μάλλον γιατί ακόμα συζητούσαν τον νόμο. Τότε είναι που έδωσε συνέντευξη που τάραξε τα λιμνάζοντα. Στην ελευθεροτυπία, την τότε, δεν ισχύει πλέον, και δήλωσε ότι δεν είχαμε συνεδριάσει εδώ και ένα χρόνο, μόνο 4 συνεδριάσεις γίνανε, το έλλειμμα φουσκώθηκε για να γίνει μεγαλύτερο του ελλείμματος της Ιρλανδίας που ήταν 14% επίτηδες, για να δικαιολογηθεί το πρώτο μνημόνιο, για να μπούμε στο δεύτερο μνημόνιο κλπ. Κλπ. Βέβαια τότε δεν είχε γίνει ακόμη το PSI, αλλά ακολούθησε. Έγινε τότε μεγάλος χαμός, κατά κάποιο τρόπο, και ανέλαβε αυταπάγγελτα ο κύριος Πεπόνης με τον κύριο Μουζακίτη να ερευνήσουν την υπόθεση. Καταλήξαμε, συντομία τώρα σας τα λέω, τη διαδικασία, καταθέσαμε στον κύριο Πεπόνη, όλοι καταθέσανε, 14 ή 15 μήνες μετά, Ιανουάριο του 2013, ο κύριος Πεπόνης προτείνει ποινική δίωξη εναντίον του Γεωργίου για δύο σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι για παράβαση καθήκοντος που δεν μας φώναζε πρώτον και δεύτερον δεν είχε παραιτηθεί στην αρχή από υπάλληλος του Δούνου του ενώ ήταν πρόεδρος της Στατιστικής Αρχής κατά παράβαση του Ιδρυτικού Νόμου. Για αυτά τα δύο είναι παράβαση καθήκοντος. Αλλά αυτό είναι πλημέλημα. Ο κ. Πεπόνης όμως συνεχίζει και λέει εκδιώκεται αυτός και δύο μάνατζερς του για ψευδή βεβαίωση κατά συναυτουργία. Γι' αυτό το λέει με τους δύο μάνατζερς κατά συναυτουργία και βασικά για ζημία του δημοσίου. Είναι η διόγκωση των στοιχείων. Και μάλιστα πρότεινε, αυτό είναι κακούργημα. Αυτό μιλάμε για σε βαθμό κακουργήματος. Αυτό επιφέρει την ποινή της ισοβίου κάθειρξης. Έτσι, τα πλημελήματα τα ξέρουμε τι μπορεί να καταλήξει, αλλά αυτό είναι ισόβια κάθερξης. Και συγχρόνως έλεγε μέσα ο κύριος Πεπόνης, πρότεινε να ερευνηθούν και τυχόν ευθύνες ηθικής αυτουργίας βασικά από τρίτους. Αυτό τώρα μπορεί να πιάνει τους πάντες από την τότε κυβέρνηση μέχρι την Eurostat, μέχρι την Τρόικα, μέχρι τα πάντα. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Πεπόνης. Αυτή ήταν όμως η προανάκριση. Αναλαμβάνει μετά μια ανακρίτρια, η κυρία Παιδιαδίτη, η οποία πολύ παραδόξως μας φώναξε σπίτι της, τους κύριους καταθέτες, εγώ, την κυρία Γεωργαντά και τον κύριο Στρόμπλο, μιλήσαμε για τον κύριο Στρόμπλο προηγουμένως, να μιλήσουμε για να καταλάβει τι γίνεται. Φώναζε την κυρία Γεωργαντά σε coffee bars για να συζητήσουνε. Την έφερε μια μέρα σπίτι της να γνωρίσει την κόρη της. Και εκεί που νομίζαμε κι εμείς ότι παράδοξο μένα, αλλά τι να κάνουμε, ανακρίτρια είναι, κυρία Παιδιαδίτη. Τον Αύγουστο του 2013, σκάει βόμβα, αθώοι κατηγορούμενοι στο βούλευμά της. Αθώοι κατηγορούμενοι και για το κακούργημα και για το πλημέλημα. Και ο κύριος Γεωργίου δηλαδή. Ναι, όλοι οι κατηγορούμενοι ήταν ο κύριος Γεωργίου βασικά και δύο κατά συναυτουργία και δύο managers. Κάνουμε εμείς μία καταγγελία. Πρώτον,
για τη διαδικασία. Βγήκε, διέρευσε ότι η διαδικασία που ακολούθησε η κυρία Παιδιαδίτη ήταν λίγο παράδοξη, που μας φώναζε σπίτι της το ένα το άλλο. Και έγινε έρευνα γι' αυτό. Μας φώναξε το Πειθαρχικό Συμβούλιο για να εξετάσει αν λέγαμε την αλήθεια. Γιατί η κυρία Παιδιαδίτη το αργήθηκε. Αλλά εμείς μας ρώτησαν μία ερώτηση μόνο. Πώς είναι το σπίτι της. Περιγράψτε μας το σπίτι της και το περιγράψαμε όλοι. Τελείως μεμονωμένα ο ένας από τον άλλο. Περιγράψαμε ακριβώς όπως είναι το σπίτι της. Κύριε Παιδιαδίτη, εκδιώχθηκε πειθαρχικά 2 φορές πρόστιμο και εξετάζεται όμως και ποινικά, διότι εμείς αμέσως, μόλις μάθαμε αυτό που έγινε, δηλαδή το βούλευμά της, κάναμε. Το απαλλακτικό. Το απαλλακτικό. Κάναμε, εγώ και η κυρία Γιωργαντά, κάνουμε παράσταση πολιτικής αγωγής. Αυτό μας έδωσε το δικαίωμα να πάρουμε τη δικογραφία. Και ανακαλύπτουμε ότι έλειπε από την δικογραφία πολύ σημαντικές καταθέσεις, λείπανε. Αυτές που ουσιαστικά αποδεικνύανε την τεκμηριωμένα την διόγκωση, την ψευδή διόγκωση των στοιχείων. Αυτά που σας είπα με την παραβίαση των κριτηρίων κλπ. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισε πλέον το Συμβούλιο Εφετών να εξαφανίσει, είναι νομική έκφραση, εξαφανίζεται το βούλεμα τάδε της κυρίας Παιδιαδίτη, ξαναρχίζει η κυρία Ανάκριση. Αναιρείται δηλαδή. Τελείως. Σβήνει. Και μάλιστα φωνάζει ξανά με νέα ποινική δίωξη. Η κυρία Παιδιαδίτη, ακούσαμε ότι εξετάζεται και ποινικά για υπεξαγωγή εγγράφων. Και ο κύριος Γεωργίου ξανακατηγορείται για τα ίδια. Βέβαια, είναι σαν να γυρίσαμε τον χρόνο πίσω στην εποχή του κυρίου Πεπόνη με την εκδίωξή της, την ποινική του δίωξη, και αρχίζει ξανά η κύρια ανάκριση. Μιλάμε για προανάκριση, εποχή κυρίου Πεπόνη, τώρα είναι κύρια ανάκριση. Μέχρι Συμβούλιο Εφετών, που θα αποφάσιζε πάλι κάτι. Αλλά το Συμβούλιο Εφετών, μετά τις καταγγελίες μας, αποφάσισε να ξαναγίνει η κύρια ανάκριση, διότι ήταν σαν να παραδέχονταν ότι δεν ακολουθήθηκε ο σωστός τρόπος και ότι υπήρξε υπεξαγωγή εγγράφων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εξετάζεται ποινικά η κυρία. Και στην καινούργια δίκη θα είστε πολιτική αγωγή εσείς. Να σας πω τι έγινε. Συνεχίζουμε και τώρα. Απαντήσουμε ταυτόχρονα και αυτό, γιατί διάβασα μια συνέντευξη της κυρίας Γεωργαντά. Ναι. Απαραίτητη παράσταση πολιτικής αγωγής του δημοσίου. Του δημοσίου. Στη δίκη του Γεωργίου. Βέβαια. Μα αν αυτό το κάμνανε και το δημόσιο, αλλά και ο σύλλογος ο δικηγορικός, γιατί ο σύλλογος ο δικηγορικός ήταν αυτός που μετά τη διέρευσή μας σε μια εφημερίδα ότι μας φώναζε σπίτι της κλπ. Των Αθηνών, ήταν αυτός που κατήγγειλε τη διαδικασία. Τη διαδικασία που μας κοίταζε, μας έπαιρνε σπίτι της και μας συναντούσε σε μπαράκια κλπ. Αυτό το κατήγγειλε ο δικηγορικός σύλλογος. Αλλά η επεξαγωγή εγγράφων γίνανε επειδή εμείς κάναμε παράσταση πολιτικής αγωγής, που έπρεπε ίσως να το κάνει ο ίδιος ο σύλλογος, αλλά δεν το έκανε. Κάναμε εμείς. Και ανακαλύψαμε αυτή την επεξαγωγή εγγράφων. Και έρχεται λοιπόν η ώρα που συνεχίζει πλέον με καινούριο ανακριτή η υπόθεση και φτάνει ξανά στο Συμβούλιο Εφετών με καταθέσεις ξανά των ανθρώπων όπου, για τους οποίους έγινε εξαφάνιση των καταθέσεών του. Οι δύο άνθρωποι που εξαφανίστηκαν οι καταθέσεις τους ήταν του κυρίου Κοντοπυράκη. Αλλοιώθηκε μάλλον του κύριου Κοντεμπεράκη η κατάθεση. Άλλα έλεγε και άλλα έγραψε η κυρία Παιδιαδίτη. Του πρώην Γενικού Γραμματέα. Του πρώην Γενικού Γραμματέα. Προκατόχου του κυρίου Κοντεμπεράκη. Αείμνηστος αυτή τη στιγμή, πριν 2-3 μήνες πέθανε ο άνθρωπος. Και του κυρίου Στρόβλου. Τους ξαναφωνάζουν για να καταθέσουν, για να συμπληρωθεί το κενό. Εξαφανίστηκε και ο κύριος Στρόμπλος κάποια στιγμή, όπως μας είπατε, και η κατάθεση. Η κατάθεση, ο Στρόμπλος δεν εξαφανίστηκε, αλλά εντός αγωγικών, ναι. Είναι στο ψυγείο της Ελλάδας. Ακριβώς, γι' αυτό το είπα. Και ακόμα είναι. Μέσα σε εισαγωγικά. Έχει παγώσει τελείως μέχρι τώρα ο άνθρωπος. Αλλά εντάξει, τον ζεσταίνουμε εμείς. Έρχεται λοιπόν η κυρία ανάκριση, ξαναγίνεται, επαναλαμβάνεται. Και φτάνουμε πέρσι τον Ιούλιο του 2015 και ακούμε άλλη μια βόμβα. Ότι το Συμβούλιο Εφετών δέχεται την παράβαση καθήκοντος, όντως, ότι την έκανε ο κύριος Γεωργίου και μάλιστα χρησιμοποιεί πάρα πολύ αυστηρή γλώσσα, ότι το έκανε για προσωπικό όφελος του ιδίου ή του τρίτου. Εν πάση περιπτώσει. Και τρίτος όμως μπορεί να είναι και μια ολόκληρη κυβέρνηση. Βεβαίως, το λένε όμως, ή τρίτου. Και το στέλνει σε ακρόαση, όπως το λέμε στα δικηγορικά, δηλαδή σε δίκη για την παράβαση καθήκοντος. Τριμελές πλημμυροδικείο. Αλλά για το κακούργημα των αθώων. Το 1149 βούλευμα του Συμβούλιου Εφετών. Πέρσι Ιούλιο μήνα.
κάνουμε εμείς, εγώ και η κυρία Γιωργαντά, πάλι ένσταση. Κάνουμε ένσταση σε αυτό το θέμα. Ήμασταν μέχρι τότε πολιτικοί ενάγοντες. Τα μάθαμε γρήγορα ότι βγήκε αυτό το βούλευμα, το διαβάσαμε. Γιατί μπορούσαμε και το παίρναμε. Δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει τα βουλεύματα, έτσι. Ήμασταν πολιτικοί ενάγοντες, το πήραμε. Και κάνουμε ένσταση στον προβλεπόμενο χρόνο. Και ζητάμε ανέρεση του αθωωτικού μέρους του βουλεύματος. Ανέρεση του μέρους, δηλαδή της αθώωσης. Πού ήταν αθώος? Δύο μήνες μετά, του Σταυρού ανήμερα, 14 Σεπτεμβρίου του 2015, κάνουμε εμείς πρόταση ανέρεση στο Συμβούλιο του Αρείου Πάγου πλέον. Δεν υπάρχει ανώτερο. Φύγαμε από το εφετών και κάνουμε πρόταση στο Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Και προς τιμήν της αντιεισαγγελέας τότε, Ξένια Δημητρίου, μας δικαιώνει και παραδέχεται ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι πραγματικές καταθέσεις και από το Συμβούλιο εφετών, που μάλιστα δείχνανε και την ζημία που προκάλεσε ο κύριος Γεωργίου, ένα ύψος 210 δισεκατομμυρίων από τότε που... Στο χρέος. Στο χρέος. Τα 210 έγινε ζημία δημοσίου 210 δισεκατομμυρίων. Το αναλύουμε διεξοδικά στις καταθέσεις μας. Μπορείτε να μας το σταχυολογήσετε εν περιλήψη ή ζητάω πολλά? Είναι λίγο πολλά, γιατί είναι πάρα πολλά. Βασικά έχει να κάνει με τα μνημόνια που μπήκαμε στα μνημόνια, με τους στόκους που αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε, με το PSI, όλα αυτά που χάσαμε σαν έθνος. Αν δεν ήταν ο Γεωργίου, δεν μιλάμε για το πρώτο μνημόνιο, δηλαδή ο Γεωργίου από τη στιγμή που πάτησε το πόδι μέχρι το τέλος του 2014. Υπάρχουν και άλλα ίσως που μπορούν να προσθεθούν από τότε και μετά, εντάξει, ως ζημία. Αλλά μέχρι τότε είναι 210 δισεκατομμύρια. Αυτά λήφθηκαν υπόψη. Ζημιά του ελληνικού δημοσίου. Ζημία του ελληνικού δημοσίου. Και περιμέναμε από τότε, κάνει δηλαδή πρόταση ανέρεσης πλέον η κυρία Δημητρίου. Σε αυτήν, συγγνώμη που σας διακόπτω, τη ζημιά προσμετρούνται και κοινωνικές, οικονομικές συνέπειες? Όχι. Είναι καθαρά η λογιστική ζημιά. Πώς μπορείς να προσμετρήσεις τις αυτοκτονίες? Όχι, πέρα από τις αυτοκτονίες. Για την ύφεση, για την μείωση του ΑΕΠ, για την. Εντάξει, η μείωση του ΑΕΠ ήταν αποτέλεσμα του ότι χάσαμε ένα σωρό χρήματα ως περιουσία του κράτους. Αυτά εμείς καταγράψαμε. Προσμετρώνται δηλαδή. Προσμετρώνται αμέσως. Οπωσδήποτε. Και ό,τι έχει να κάνει με χρηματικό μπήκε μέσα στην εκτίμησή μας και έγινε αποδεκτό αυτό. Εντάξει, μπορεί να είναι. Και από εδώ και πέρα, ποια είναι η πορεία, κύριε Λογοθέτη, που περιμέναμε όμως, η πρόταση ήταν η πρόταση ανέρεσης της κυρίας Δημητρίου και περιμέναμε από τότε το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να αποφασίσει ναι ή όχι, ναι, δέχομαι την πρόταση ανέρεσης της κυρίας Δημητρίου ή όχι, είχαν δίκιο οι εφέτες και τον απαλλάσσουμε. 1η Αυγούστου του 2016, αρχές του μήνα, του τρέχοντος μήνα, ακούμε ότι το Συμβούλιο, το ποινικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, δέχεται την πρόταση ανέρεσης της κυρίας Δημητρίου και στέλνει πίσω την απόφαση αυτή στο Συμβούλιο Εφετών, αλλά με άλλη σύνθεση, όχι την ίδια σύνθεση που αποφάσισε την αθώωση, για τα περαιτέρω, δηλαδή για να διορθώσουν την απόφαση ή να την απορρίψουν. Αυτό σημαίνει απορρίψουν. Εκ νέου διεξαγωγή δικαστικής διαδικασίας. Εντάξει, είναι γραφειοκρατική. Ή απλά έλεγχο στην νομιμότητα της πρώτης απόφασης. Είναι δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, είναι ξανά, πρέπει να το σκεφτούν. Αλλά αρχίζοντας από μια βάση... Θα ξαναγίνουν καταθέσεις δηλαδή, όχι, κτλ. Όχι, όχι. Είναι απλή απόφαση. Θα εξεταστεί όμως όλο θα εξεταστεί τι πήγε στραβά το και τον αθώωσαν με την απόφαση 1149 του. Άρα θα συμβουλεύει το υλικό που είχε συγκεντρωθεί. Ναι, από τη Δημητρίου και μετά. Γιατί εμείς τα ξανακαταθέσαμε. Ναι. Βέβαια. Ξανακαταθέσαμε βέβαια για τρίτη φορά, γιατί εμείς καταθέτουμε συνέχεια τα ίδια στοιχεία. Αλλά αλλάζουν λίγο. Άρα αυτή τη στιγμή ο κύριος Γεωργίου ξανά είναι κατηγορούμενος για κακούργημα. Είναι, γιατί όχι μόνο είναι και κάπως ελπίζουμε τελικό συμπέρασμα, ότι θα καταλήξει στην ελπίζουμε. Εσείς τι πιστεύετε, κύριε Λογοθέτη, καταρχήν για τον κύριο Γεωργίου, υπόθεση θα εξελιχθεί δικαστικά μέχρι τέλους? Τι να σας πω, για 6 χρόνια περάσαμε τέτοιες διακυμάνσεις ακριβώς, θα πω κύματα πάνω και κάτω, διακυμάνσεις που φτάσαμε στο σημείο να πιστεύουμε ότι θα θαυτεί το θέμα όπως τόσα άλλα, αλλά τελικά υπάρχει και αδέκαστη δικαιοσύνη, όλα στο φως κάποτε βγαίνουν, η αλήθεια νικάει, πιστεύουμε, κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Έχουμε αργήσει, αλλά
Πέρα από το πρόσωπο του Γεωργίου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, ακόμα και αν ο Γιώργος Γεωργίου υποθετικά μιλάμε, καταδικαστεί. Αυτό εσείς πιστεύετε ότι θα υπάρξει διασύνδεση του εγκλήματός του με πολιτικές εντολές? Βεβαίως. Και θα υπάρξει ίσως και. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνος του ο πρόεδρος της Ελστάτ, για ποιο λόγο να το κάνει όχι, αυτό? Όχι, όχι. Θα ξαναεπισκεφτούμε το βούλευμα του κυρίου Πεπόνη, ο οποίος ζητάει διερεύνηση τυχών ηθικής αυτουργίας. Δηλαδή, δραστηριοτήτων ηθική. Θα ζητήσουμε τους ηθικούς αυτούργους. Και αυτό ίσως να εξεταστεί στη δίκη. Ενδεχομένως και τους εντολείς. Και τους εντολείς. Είτε αυτή είναι εσωτερική είτε εξωτερική της Ελλάδος. Αλλά εγώ θέλω να καταλήξω σε κάτι αισιόδοξο. Αν αυτό γίνει και δικαιωθούμε και δικαστικά, σύμφωνα με το άρθρο 340 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με το τρίτο πρωτόκολλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έχουμε την δυνατότητα να ζητήσουμε αποζημίωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτοί οφείλουν να μας τη δώσουν. Αποζημίωση σε ένα ποσοστό που εμείς θα έχουμε ζητήσει ως ζημία που προκλήθηκε από αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπε μνημόνια. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 1/3 της Τρόικας, έτσι. Χρονικά ολοκληρώνονται μέσα σε λίγα χρόνια. Γιατί κοιτάξτε, αν η δικαιώση αυτή έρθει μετά από 10 χρόνια, ενδεχομένως η γη να είναι τόσο καμένη που να μην έχει και σημασία πια. Έχετε δίκιο. Ελπίζουμε να αυτό μην αργήσει. Σημαίνει ότι δεν είναι χρήσιμη προσπάθεια και είναι χρήσιμη και γιατί. Τι να σας πω, 6 χρόνια πήραμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, που είναι καλό σημείο. Το σημαίνει ότι υπάρχουν αδέκαστοι δικαστές και πιστεύουμε ότι τουλάχιστον η ελληνική δικαιοσύνη είναι αδέκαστη κατά το πλείστον και σε μεγάλη πλειοψηφία το πιστεύουμε αυτό ακράδαντα. Από εκεί και πέρα, η καθυστέρηση για άλλους λόγους θα υπάρξει πίεση. Θα υπάρχει μεγάλη υποστήριξη στον Γεωργίου από τους έξωθεν δανειστές μας, Τρόικα κλπ. Πίεση ασκείτε κι εσείς και καλά κάνετε με όλα τα νόμιμα μέσα. Πιέσεις εναντίον σας ασκούνται και μη νόμιμες. Για παράδειγμα, ας πούμε, η κυρία Γεωργαντά κάποια στιγμή είχε απειληθεί, δεν ξέρω, είχε υποστεί κάποιο επεισόδιο επίθεσης κτλ. Ναι. Κάποιος κόντεψε να την βγάλει από τον δρόμο, ενώ πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Τον παρακολουθούσε για πολλή ώρα να την ακολουθεί. Και όταν σταμάτησε λίγο σε ένα χώρο εκεί που είναι για πάρκινγκ, μήπως και την προσπεράσει, ένα τζιπ με φουμέ τζάμια την χτύπησε από πίσω, κόντεψε να την πετάξει από τον δρόμο και εξαφανίστηκε. Μου μίλησε τότε και της είπα πάρε την αστυνομία του δρόμου που από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Τον Εθνικό Οδό. Πώς τη λέτε. Αιγαίο. Και όντως η αστυνομία την ακολούθησε μέχρι. Συνόδευσε δηλαδή μέχρι τον προορισμό. Και καλά έκανε, γιατί τι να πω, δεν ξέρω τι έγινε, δεν μπορεί να ήταν. Εσείς φοβάστε για τον εαυτό σας? Εντάξει, τώρα όχι ακόμα. Τι να σας πω, προς το παρόν όχι. Όσο πιο πολύ βγαίνουν αυτά στην επιφάνεια, πιστεύω ότι τόσο πιο πολύ είμαστε ασφαλισμένοι. Ό,τι κάνουμε, καλά να είναι ένας πρώην εισαγγελέας ο οποίος μας συμβουλεύει και πώς να εκφραστούμε. Γιατί έχει σημασία πώς θα καταθέσεις ένα υπόμνημα, μια καταγγελία, μια ένσταση. Γιατί το λέτε αυτό, ποια είναι η σημασία? Διότι δηλαδή. Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο μήνυσης εναντίον μας για συκοφάντηση, αν δεν τα πούμε σωστά. Και έτσι έχουμε μάθει να μιλάμε με τη βοήθειά του κ. Ιωάννη Σακάς, πρώην εισαγγελέας, ο οποίος διαφώνησε με όλη αυτή την κατάσταση των μνημονίων και παραιτήθηκε από εισαγγελέας. Έχει γίνει δικηγόρος ξανά, αλλά ξέρει περισσότερο από τον καθένα για το πώς πρέπει να εκφραζόμαστε. Άρα αφού υπάρχουν συμβουλές από εισαγγελέα εγνωσμένου κύρους. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλούς. Για το πώς θα διατυπώνετε και τις μηνύσεις σας ακόμα. Δεν γίνεται αλλιώς. Και τα δικαστικά σας και τα νομικά κείμενα. Μόνιμα, δεν άρα περιτέλει μια δικιά μου ερώτηση να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτοί που τα κάνουν αυτά πρόδωσαν το έθνος και το λαό. Εγώ πιστεύω ότι μιλάμε για τη μεγαλύτερη προδοσία από την εποχή του Εφιάλτη των Θερμοπυλών. Και ελπίζω να αποδειχτεί μια μέρα και να υπάρξει η λεγόμενη κάθαρση που ο κόσμος την περιμένει. Να δικαιωθεί λίγο, να δικαιωθούν οι θυσίες τους αν θέλετε. Πώς δικαιώνεις βέβαια τους ανθρώπους που έχουν αυτοκτονήσει λόγω της κρίσης, αυτό είναι δύσκολο. Αλλά τουλάχιστον για όσους
Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν τη χειρότερη δυνατή εξέλιξη. Okay. Υπάρχουν όμως και άλλοι που έχουν χάσει τη δουλειά τους. Yeah. Υπάρχουν άλλοι που ζουν με 400 ευρώ και 500 ευρώ, δύο και τρία άτομα οικογένεια. Υπάρχουν καταστήματα εκατοντάδες χιλιάδες που έχουν κλείσει. Υπάρχουν άλλα που ετοιμάζονται να κλείσουν με την υπερφορολόγηση και του τρίτου μνημονίου. Ανεργία. Υπάρχει μια αυτοτροφοδοτούμενη ύφεση από την οποία δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, σαν να είναι μια μέγενη η οποία μας φύγει μέχρι που θα μας εξοντώσει. Και η νεολαία μας που έχει φύγει στο εξωτερικό. Υπάρχει νεολαία που μεταναστεύει, και όχι μόνο νεολαία πλέον. Και όχι μόνο επιστήμονες, αλλά κυρίως οι επιστήμονες που είναι και το μεγάλο συντηρητικό πλεονέκτημα στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Μεταναστεύουν περίπου 100.000 το χρόνο στο εξωτερικό, και επιστήμονες και εμείς. Τι θα μείνουμε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα γερόντα. Δηλαδή αφελληνίζεται και αφεμάσεται οικονομικά και αφελληνίζεται εθνικά. Αυτός όλος δεν τους αξίζει μια δικαίωση μέσω μιας αρχικής κάθαρσης καταρχάς. Εκτιμάτε ότι θα έρθει τελικά αυτή. Είμαι αισιόδοξο κατά βάση και αν δεν το ήλπιζα δεν θα συνεχίζαμε ούτε εγώ ούτε η ζωή Γιώργαντά. Προσπαθούμε να σκεφτούμε το καλύτερο, γιατί υπάρχουν δυνατότητες. Μπορώ να σας πω και άλλες δυνατότητες. Έχετε να αντιμετωπίσετε όμως και απέναντί σας ένα σύστημα. Μπορεί να έχει αυτές τις ευθύνες που περιγράψαμε πριν, τις εγκληματικές, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ το 2009. Βέβαια, οι ευθύνες αυτές που περιγράφουμε σήμερα δεν αναιρούν ούτε μηδενίζουν τις ευθύνες που προϋπήρξαν για τις παθογένειες που είπαμε πριν και στο ξεκίνημα της εκπομπής, στη μεταπολίτευση, κυρίως από τα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά όχι μόνο, ούτε φυσικά αναιρούν ή μηδενίζουν τις ευθύνες αυτών που σήμερα μας κυβερνούν, και ενώ λέγανε πως θα ασκήσουν τα μνημόνια, σήμερα είναι η πιο όψιμη και η πιο φανατική μνημονιακή και έχουν επιδεινώσει περαιτέρω πολύ χειρότερα την κατάσταση την οποία παρέλαβαν. Αλλά αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, θεωρείτε εσείς ότι υπάρχει απέναντί σε ένα μνημονιακό σύστημα το οποίο ανεξαρτήτως της κυβέρνησης θα βρίσκεται συνεχώς απέναντί σας, και δεν μιλάω μόνο για την κυβέρνηση, μιλάω και για τα μέσα ενημέρωσης? Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Κυρίως για τα μέσα ενημέρωσης. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν βλέπουν την αλήθεια, δεν ανοίγουν λίγο. Μιλάω για τα μεγάλα, τα πανελλαδικής εμβέλειας, ναι, μέσα ενημέρωσης, τα λεγόμενα συστημικά. Ακριβώς. Τα οποία πιστεύω ότι. Γιατί πρέπει να το πούμε εδώ πέρα και δεν θα ξέρω γιατί του συμφέρει αυτή η κατάσταση. Τα μέσα ενημέρωση τη περιφέρεια έχουν μεγάλο περιθώριο ελευθερία λόγου που δεν υπάρχει αυτό δυστυχώς στα πανελλαδική εμβέλεια. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις, σαν και εσάς. Υπάρχουν εξαιρέσεις κάποιων ιστοσελίδων, blogs, τα οποία λένε την αλήθεια. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν κοιτάζουν οι άνθρωποι που πιστεύουν, ή μνημονιακοί, ας το πούμε, αυτό το σύνολο των ανθρώπων που του θεωρούμε μνημονιακού. Τι βλέπουνε, τι όφελος βλέπουνε στα μνημόνια από το 10 και μετά που μας ήρθε ως σωτηρία. Και δεν είναι μόνο μνημονιακή, σωτηρία, είναι θεωρητικά. Και οι θειασότες και οι ακολουθητές ενός άγριο χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού. Ναι. Όχι ενός βιομηχανικού καπιταλισμού όπως το ξέραμε πριν από 20 χρόνια και 30 χρόνια. Οι θειασότες αυτού του καπιταλισμού, του άγριο χρηματοπιστωτικού, του νεοφιλελευθερισμού, είτε είναι από τη δεξιά είτε αριστερή με οπισθοκυβίστηση όπως έχουμε σήμερα, αυτές έχετε απέναντι στην ουσία. Γιατί αυτοί έχουν δημιουργήσει το καθεστώς που υπάρχει σήμερα. Βεβαίως. Και καθεστώς δεν είναι μόνο οι κυβερνώντες. Όχι. Είναι και αυτοί που πιστεύουν και πίστευαν ίσως πάντα σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο. Μια επειδή ξεκινήσαμε τον Γιώργο Παπανδρέου, να τελειώσουμε. Αυτό το είχε πει δημόσια ο Γιώργος Παπανδρέου, ότι επιθυμούμε μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Μας το είπε ξεκάθαρα. Και όσοι το λένε, σταματούν να το λένε. Πιστεύω ότι δεν είμαστε για. Η Ελλάδα δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο, το ελπίζω δηλαδή. Πάντα έβρισκε τον τρόπο να φανεί διαφορετική από τους υπόλοιπους, ό,τι και να λένε οι υπόλοιποι. Και γι' αυτό και υπάρχουμε ακόμα. Αν σταματήσει αυτό να το νιώθουμε, δεν πρόκειται να επιβιώσουμε. Αρκεί να αφυπνιστεί ο απλός πολίτης, ναι, όμως, ναι, ο απλός Έλληνας. Ακριβώς. Αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση. Αυτό είναι το όφελος της εκπομπών σαν την δικιά σας. Αντίθεση που να αξίζει. Έχει μια άγνοια η οποία μπορεί να μην φταίνει η ίδια, αλλά όταν το μόνο που έχουν από τις τηλεοράσεις κάθε μέρα είναι η μία γραμμή, έτσι, και δεν ξέρουν τη δεύτερη γραμμή, ίσως να χρειάζεται κάτι άλλο που θα τους κάνει να σταματήσουν, να κλείσουν τηλεόραση αυτής της γραμμής, να ψάξουν μόνοι τους, γιατί υπάρχουν πολλά τα οποία είναι κατεγραμμένα στο διαδίκτυο με τις καταθέσεις μας, με τα στοιχεία που δώσαμε πολλές φορές σε αυτά τα κανάλια επικοινωνίας, αλλά δυστυχώς
Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά μπορώ να το δικαιολογήσω με τη θεωρία του δόγματος του σοκ. Αυτή τη στιγμή ζούμε στη θεωρία του δόγματος του σοκ. Ο κόσμος είναι σοκαρισμένος. Τι λέει το δόγμα του σοκ? Ότι οι κυβερνώντες ή οποιοδήποτε κυβερνώντες, δεν μιλάω μόνο εθνικά αλλά και διεθνώς, καταλήγουμε να με τους φόρους, με τα επαρχή μέτρα και όλα αυτό την κρίση που μας επέβαλαν, να σκεφτόμαστε πώς θα επιβιώσουμε και όχι πώς θα αντισταθούμε ή θα διεκδικήσουμε. Αυτό είναι το δόγμα του ΣΟΠ, της Ναόμι Κλάιν. Και αν από τα 10 έχουμε χάσει τα 7, ναι, ας μείνουμε υπάκου, ναι, για να μην χάσουμε, και τα 3. Αυτό βέβαια δεν είναι, όπως σας έφερα, ήταν ένα βιβλίο της Ναόμι Κλάιν, αλλά η Ναόμι Κλάιν πρέπει να διάβασε τον Αριστοτέλη, ο οποίος στα Αριστοτέλους πολιτικά έλεγε ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι στόχος των τυράννων είναι να, με τους φόρους που βάζουν, για να δικαιολογήσει δηλαδή τώρα ο Αριστοτέλης. Γιατί μπήκανε τόσοι φόροι, γιατί μπαίνουν τόσοι φόροι από τους τυράννους? Είναι για να καταλήξει το άτομο, ο πολίτης, να σκέφτεται μόνο την επιβίωσή του και όχι την αντίδραση και την επανάσταση ή οτιδήποτε. Το λέει ο Αριστοτέλης αυτό το πράγμα και ερχόμαστε τώρα με την Ναόμι Κλάιν. Ο Αριστοτέλης είπε και κάτι άλλο βέβαια, ότι δεν υπάρχει πιο υποδουλωμένος άνθρωπος από αυτόν που εσφαλμένα πιστεύει ότι είναι ελεύθερος. Ναι. Και μια που μιλάμε και για προδοσία, ο Θουκυδίδης είχε πει ότι προδότης δεν είναι μόνο αυτός που παραχωρεί εθνικό έδαφος, αλλά και αυτός που εκλέγεται για να φέρει την ευδαιμονία και να κυβερνήσει έντιμα με υποσχέσεις αντίστοιχες στο λαό και κάνει το ακριβώς αντίθετα. Μάλιστα. Και αυτός είχε δοθεί προδοσία. Και αυτός που συνενεί είναι το ίδιο ένοχος. Ακριβώς. Αυτό είναι ίσως αυτό που θα έπρεπε να περάσουμε στον κόσμο για να σταματήσει αυτή η συνένεση. Και μια που είπατε για το δόγμα του ΣΟΚ, σε πρώτη φάση ας καταφύγουμε στο δόγμα του Κάλβο που μιλάει και για τα χρέη των χωρών. Σωστά. Τα επωνίδιστα χρέη που μπορούν Κάλβο, να καταγγελθούν. Βεβαίως. Τα οποία μπορούν να καταγγελθούν, διότι αν μου επιτρέπετε λίγο, μια μικρή παρένθεση, υπάρχει εγχειρίδιο της Διεθνούς Νομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο επιτρέπει σε ένα κράτος, σε ένα έθνος, σε μία περιοχή ίσως ακόμα και του κράτους του ιδίου, αλλά ας πούμε σε ένα κράτος σαν Ελλάδα, επιτρέπει να επικαλεστεί τη λεγόμενη κατάσταση ανάγκης, state of necessity, ώστε να σταματήσει την αποπληρωμή των δανείων του. Αν αυτό γίνει, μπορούμε να επικαλεστούμε αυτό και να σταματήσουμε την αποπληρωμή των τοκοχρεολογιών και των τόκων, και δεν έχουν υποχρέωση οι δανειστές να σταματήσουν του στόκου. Δηλαδή να μην ανεβαίνει το χρέος για ένα διάστημα όσο μπορούμε. Δηλαδή έχουμε... Δεν αξιοποιήσαμε τίποτα από αυτά τα όπλα όμως. Η τελευταία έκθεση αλλά του και, Δούνου και του... άλλα νομικά όπλα που δίνει και τα δικαιώματα των αυτοχθόνων στον ΟΗΕ. Υπάρχουν πολλά νομικά όπλα. Και το δόγμα του Κάλβου που είπαμε. Είναι αυτό το νόμο του. Οι αποζημιώσεις που δεν επίσης δεν τις. Πολεμικές αποζημιώσεις και επανορθώσεις από τη Γερμανία. Είναι διαφορετικό. Ακριβώς. Και το κατοχικό δάνειο. Το ίδιο το Σπίγκλ της ανεβάζει 278 δισεκατομμύρια. Φανταστείτε τώρα. Και 210 η ζημία του Γεωργίου. Στο τέλος θα μας χρωστάνε, δεν θα χρωστάμε. Κύριε Λογοθέτη, δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί η συζήτηση είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Η εκπομπή έφτασε στο τέλος. Εγώ θα σας ευχαριστήσω θερμά που ήρθατε στο Σέντερ και στην εκπομπή στο Επίκεντρο. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνετε. Και ευχόμαστε όλοι ως Έλληνες κάθε επιτυχία, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πραγματικά πρέπει, να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει. Και επιτέλους η Ελλάδα μας να μπορέσει να μπει σε έναν άλλο δρόμο που πραγματικά θα της αξίζει. Το εύχομαι και το ελπίζω και εγώ. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Είστε καλά κι εσείς. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτή την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Λογοθέτη, τον πρώην αντιπρόεδρο της Ελστάτ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.